Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου σήμερα, με κακοκαιρία και χαμηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πλήρες πρωινό κοντά σας μέχρι τις 10, θρεπτικό και ευχάριστο. Σε λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, θα είναι κοντά μας ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου. Γι' αυτό μην ξεχνάτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210-34-81-546, 34-81-560 και 210-34-81-570. Ο κύριος Ευθυμίου θα απαντήσει όλες τις δικές σας ερωτήσεις, απορίες και αιτήματα ενδεχομένως, γιατί όχι. Να πούμε ότι η δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου ξεκινάει με επιφυλακή της διεθνούς κοινότητας για τον επερχόμενο πόλεμο στο Ιράκ. Η παλιά Ευρώπη προσπαθεί να βάλει φρένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αθήνα προσπαθεί από την πλευρά της να παίξει κάποιο ρόλο στις εξελίξεις. Σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου συναντάται ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υφυπουργό Εξωτερικών για να προκειμένου αποφασίσουν αν θα ζητήσουν σύγκληση έκτακτη. Για έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Να πούμε επίσης ότι η πολιτική θύελλα προκαλούν οι αποκαλύψεις της καθημερινής της Κυριακής για το ρόλο του επιχειρηματία Σοκράτη Κόκαλη τη δεκαετία του 80. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο επιχειρηματίας ήταν κατάσκοπος της μυστικής υπηρεσίας Στάζη και πουλούσε πληροφορίες ακόμα και για Έλληνες πολιτικούς, όπως και για την εσωτερική κατάσταση της χώρας. Τώρα να πάμε μέχρι την Πελοπόννησο, όπου οδύση έχει γίνει για τους οδηγούς στο ταξίδι, καθώς ένας δρόμος μετά τον άλλο εξαφανίζονται από καθυζήσεις. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες και πολλά χωριά κινδυνεύουν γι' αυτό το λόγο να αποκλειστούν. Τώρα να πάμε και στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί δεν μπορούν να συνηθίσουν στην ιδέα των διοδίων. Πολλοί από αυτούς, όταν αντικρίζουν τα διόδια, προσπαθούν να το αποφύγουν, κάνουν όπισθεν και υπάρχει κίνδυνος για πολλά ατυχήματα. Θα ξαναπάμε για αυτό το θέμα για την Αττική Οδό. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση σε λίγο. Θα δούμε τι γίνεται εκεί. Θα δούμε ότι η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έχει αδειάσει όλη η υπόλοιπη Αθήνα και έχει γεμίσει η Αττική Οδός. Στην Τίνο, 8.000 άνθρωποι όπου ζουν εκεί καλύπτονται ιατρικά μόνο από 4 γιατρούς. Έλλειψη γιατρών στην Τίνο. Να πούμε ότι στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, στο Άγιο Όρος, βρήκε τραγικό θάνατο ένας 22χρονος μοναχός. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Μονή Εσφυγμένου. Και να πάμε και στο Πασόκ, όπου κάθε άλλο παρά ήρεμη είναι σε κομματική κατάσταση. Λίγες εβδομάδες πριν τις κομματικές εκλογές, κορυφαία στελέχη διαφωνούν πλέον ανοιχτά σε θέματα κεντρικής πολιτικής και προσθέτουν ακόμα έναν πονοκέφαλο στον Πρωθυπουργό. Πάμε να δούμε το βίντεο. Το δικό του μοναχικό δρόμο τραβά πλέον ο Γιώργος Πανταγιάς, ο οποίος απολαμβάνει την υποστήριξη των συντοπιτών του από την Κρήτη. Το μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη ειδοποίησε τους δημοσιογράφους ότι θα βρίσκεται σε εκδήλωση των Κριτών του Περάματος. Δηλώσεις αυτή τη φορά δεν έκανε. Ήθελε απλώς να δουν οι πολιτικοί αντιπαλοί του πόσο τον αγαπούν στην εκλογική του περιφέρεια. Δυσαρεστημένος από την εικόνα του κόμματος, δηλώνει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής και επανέρχεται στην πρότασή του για νέο Πασόκ. Οι καιροί επιβάλλουν όχι μόνο ένα νέο Πασόκ, αλλά πολύ περισσότερο την ανασυγκρότηση ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Στο ερώτημα αν το Πασόκ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, με επικεφαλής τον Κώστα Σιμίτη, απαντά. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά στη ζωή δεν υπάρχουν μόνο επιτυχίες. Υπάρχουν και οι οπισθοδρομήσεις. Υπάρχει ένα αίσθημα κορεσμού από τις επιτυχίες που τίνει να λάβει τη μορφή της πολιτικής ανορεξίας. Αυτή η παρατήρηση για πολιτική ανορεξία μου φαίνεται ότι με θίγει προσωπικά. συμφωνώ ότι το Πασόκ έχει ανάγκη από μεγαλύτερη πολιτική όρεξη. Αντίθετη άποψη έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Άκης Τσοχατζόπουλος. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και για το Πασόκ αλλά και για τα άλλα κόμματα στη χώρα μας σήμερα. Υπάρχει έλλειμμα πολιτικής. Αυτό είναι το ζητούμενο και ελπίζω να το συνειδητοποιήσουν οι πάντες ότι καλούνται να συμμετάσχουν στην προσπάθεια διαμόρφωσης νέων κατάλληλων πολιτικών. Ο Κώστας Λαλιώτης ετοιμάζει πολυσέλιδη διακήρυξη προς τα μέλη του Πασόκ, στην οποία θέτει το ζήτημα της αποκρατικοποίησης του κόμματος. Δηλαδή να μην είναι κάποιοι και στο κόμμα και σε κρατικούς οργανισμούς. Και καλεί τα στελέχη να σταματήσουν την γκρίνια. Το Πασόκ σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια Βαβέλ. Με άγονες αντιπαραθέσεις, με πόλεμο χαρακομμάτων, με ξεκαθάρισμα λογαριασμών των στελεχών του. Με αιχμηρά λόγια προς πολλούς αποδέκτες, ο γραμματέας του Πασόκ κατηγορεί όσους βλέπουν το κόμμα ως προσωπική τους υπόθεση. Κανένας μέσα στο Πασόκ δεν έχει το δικαίωμα να αρνείται το ενιαίο, συλλογικό και μεγάλο Πασόκ των ελπίδων και των νικών και στο όνομα των προσωπικών στόχων και της παρεοκρατίας του να διαχειρίζεται με αλαζονία και πρόκληση το δικό του μικρό Πασόκ της μιζέριας.
Έντονη κριτική για τη λειτουργία του κόμματος ασκεί ο Θόδωρος Πάγκαλος. Είναι γεγονός ότι το κόμμα δεν λειτουργεί. Είναι γεγονός τοπικές οργανώσεις είναι κλειστές, ότι δυσκολευόμαστε να κάνουμε συνελεύσεις. Διαδικασίες που είχαν χαρακτήρα εσωκομματικό, εκλογικό, μετέτρεψαν το κόμμα σε εκλογική, κατά κάποιο τρόπο, εμποροπανήγυρη. Η δυσαρέσκεια κορυφαίων στελεχών για τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ είναι ακόμη ένα ζήτημα που προβληματίζει τον Πρωθυπουργό. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα μέχρι την αίθουσα σύνταξη. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Βότσκαρης, που θα μας πει για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα αλλά και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από εμάς. Φαίνεται ότι ο καιρός αρχίζει άσχημα αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας σε πάρα πολλές περιοχές. Να πούμε ότι ήδη το κρύο που υπάρχει τις προηγούμενες μέρες είναι τσουκτερό. Έτσι, σήμερα στην Αθήνα το απόγευμα ίσως δούμε τα πρώτα χιόνια στο κέντρο. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Τα πρώτα χιόνια στο κέντρο. Τα πρώτα χιόνια δίνουν μια ελαφρά χιονόπτωση σήμερα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει μια ελαφρά χιονόπτωση στην Αθήνα. Ίσως είναι, δεν είναι σίγουρο αν θα είναι χιονόνερο τελικά ή χιόνι. Όλοι ευχόμαστε. Και τι θερμοκρασία, Γιώργο, θα έχουμε? Στην Αθήνα θα έχουμε από 1 βαθμό μέχρι 7 βαθμούς Κελσίου. Ήδη αυτή ιδιαίτερα την ώρα, χαμηλή θερμοκρασία. Ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία και καιρό ήταν, γιατί άρχισε να έρθει λίγο το κρύο, αλλά ήρθε και ήρθε και μαζεμένο. Μπορούμε να πούμε ότι το ένα κύμα κακοκαιρίας διαδέχεται το άλλο πια. Δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Και πότες και οι αλκιονίδες ακόμα να έρθουν? Οι αλκιονίδες αργούν ακόμα, έπρεπε να έχουν έρθει, αλλά δεν μας έχουν έρθει ακόμα και δεν ξέρω τελικά θα έρθουν, να δούμε κιόλας. Μπορεί να μας ξεχάσανε για φέτος. Να πούμε λοιπόν ότι στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ στα ορεινά θα έχουμε και ισχυρές χιονοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και στις νοτιοδυτικές παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Δηλαδή θα δούνε και οι παραθαλάσσιες περιοχές χιόνι, αλλά θα δούνε και δυνατές καταιγίδες. Αυτό θα είναι ένα θέαμα σπάνιο που βλέπουμε πάρα πολύ σε αραιά χρονικά διαστήματα στην Ελλάδα. Ναι, είδαμε στοιχείο όμως ότι χιόνισε. Γιώργο, να σε διακόψω, να μας πει αναλυτικά και επιστημονικά. Εσύ βεβαίως τα λες δημοσιογραφικά, αλλά θέλουμε και την επιστημονική άποψη του κυρίου Αντώνη Λάλου, του μετεωρολόγου. Κύριε Λάλε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Πώς θα είναι η εβδομάδα μας καιρικά, κύριε Λάλε? Κοιτάξτε, θα έχουμε πολύ κρύο, τσουκτερό κρύο, ενώ θα ενισχυθούν και οι βοριάδες σιγά σιγά στα πελάγη και θα έχουμε και αρκετές βροχές καταιγίδες στις νότιες θαλάσσιες περιοχές και χιονόνερο ή χιόνι στις υπόλοιπες, αλλά κυρίως από τη στερεά Ελλάδα και νοτιότερα θα είναι τα φαινόμενα. Κύριε Λάλε, θα έχουμε χιόνι στην Αθήνα? Κοιτάξτε, έτσι όπως το πάει, κάποια στιγμή δεν αποκλείεται και η Αθήνα να χιονίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε κάποιες χιονοπτώσεις αργότερα σήμερα, κυρίως από το απόγευμα στα γύρω ορεινά, και χιονόνερο στην πόλη. Τα χιόνια για μέσα στην πόλη θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Θα δούμε μέσα τη βδομάδα τι μέλη γενέστε. Σήμερα θα χιονίσει, κύριε Λάλο? Για την Αθήνα όχι. Για την Αθήνα όχι, αλλά σε άλλες περιοχές και κυρίως έτσι τις κάπως πιο ορεινές της Πελοποννήσου και στα βουνά γύρω-γύρω από την Αττική θα έχουμε χιόνια. Θα πρέπει να περιμένουμε περίπου Τετάρτη-Πέμπτη να δούμε μήπως κατέβουν και πάλι και πιο χαμηλά και μέσα στην Αττική. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα, κύριε Λάλο, πού είναι? Έχουμε κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, όπου το θερμόμετρο φτάνει γύρω στους μείον 8 βαθμούς στη Καστοριά, μείον 5 περίπου έχουμε στα Ιωάννινα, οι υπόλοιπες περιοχές είναι λίγο καλύτερα και στην Αττική περίπου από μείον 1 στα βόρεια του νομού μέχρι συν 4-5 στις νότιες παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν θα ανέβουν ιδιαίτερα πάντως. Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, γιατί δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι? Γεγονός είναι ότι θα είναι παρατεταμένο και θα κρατήσει αρκετές μέρες, περίπου μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Και το χαρακτηριστικό βέβαια σε ορισμένες περιοχές θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά με μια ποιοτική διαφορά από αύριο και μετά, καθώς θα είναι πιο μικρό το εύρος των θερμοκρασιών. Αντί να έχουμε πολύ αρνητικές το βράδυ και κάπως μεγάλες το πρωί όπως ήταν χθες με τον ήλιο, λόγω της συννεφιάς των βροχών και του αέρα, θα είναι λίγο πιο πάνω οι ελάχιστες και λίγο πιο κάτω οι μέγιστες. Κύριε Λάλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά επίσης. Γεια σας. Κύριε Γιώργο, έχουμε από ό,τι φαίνεται προβλήματα στον Εύρο, που υπερχείλησε αυτό που φοβόμασταν τόσο καιρό. Έγινε δυστυχώς πραγματικότητα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Ζαμπουνίδης, νομάρχης Εύρου. Κύριε Ζαμπουνίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Τσακά. Κύριε Ζαμπουνίδη, υπερχείλησε τελικά ο Εύρος? Δυστυχώς αυτό που φοβόμασταν όλο τον μήνα, από τα πολλά νερά, δεν άντεξαν τα αναχώματα του ποταμού και σε δύο κρίσιμα σημεία στην περιοχή του Πετάλου, στον Πέπλο, αλλά και στο Τυχερό, πιο πάνω, στο νότιο τμήμα του νομού, τελικά σπάσαν τα αναχώματα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή πλημμυρισμένα δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Καλλιεργημένα στρέμματα, κύριε Ζαμπουνίδη, έτσι? Ορίστε.
Μιλάμε για καλλιέργειες. Πλημμύρισαν καλλιέργειες. Βεβαίως και καλλιέργειες. Μάλιστα. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Νομίζω ότι νομίζουμε και σε λίγο θα γίνει μια σύσκεψη για να αξιολογήσουμε, για να δούμε μια πρώτη εικόνα τι έχει συμβεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γιατί ουσιαστικά οι πλημμύρες συνεχίζονται. Τα νερά έρχονται και φεύγουν από τα σπασμένα ανακόμματα μέσα στον κάμπο. Με αποτέλεσμα ειδικά το πέταλο του Εύρου να έχει πλημμυρίσει, να έχει γίνει θάλασσα. Κύριε Ζαμπουνίδη, τόσο καιρό όμως προσπαθούσατε να το αποφύγετε αυτό. Τελικά τι συνέβη? Είχατε βάλει φράγματα, αναχώματα και τελικά έγινε αυτό που προσπαθούσατε να αποφύγετε. Για ποιο λόγο? Προσπαθούσαμε πραγματικά και ελπίζαμε ότι κρατώντας οι Βούλγαροι τα νερά από την πλευρά της Βουλγαρίας, και το κάνανε αυτοί με τον καλύτερο τρόπο, πρέπει να σας πω, τις τελευταίες τρεις μέρες δεν στέλναν ούτε ένα κυβικό νερό. Προσπαθούσαν να τα κρατήσουν επειδή γνωρίζανε τον κίνδυνο που διατρέχαμε. Σας είχαν ενημερώσει, κύριε Ζαμπουνίδη, από πολύ νωρίς? Βεβαίως μας ενημέρωσαν για τον κίνδυνο από την πλευρά της Βουλγαρίας. Παρ' όλα αυτά, οι Βούλγαροι ήταν συνεπέστατοι και όπως σας είπαν, δεν μας στείλαν καθόλου νερά. Τα νερά όμως ήρθαν από την Τουρκία, κύριε, από τον ποταμό Εργίνη και Τούντζα, αλλά και από την οροσειρά της Ροδόπης, δικά μας νερά. Αλλά ήταν τόσα τα νερά που τελικά δεν άντεξαν τα αναχώματα. Και οι πιέσεις των αναχωμάτων ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κύριε Ζαμπουνίδη, εδώ και ένα μήνα περίπου, και σε ύψη πραγματικά πολύ μεγάλα, από 5,5 μέτρα μέχρι και 5,85, όταν το όριο επιφυλακής είναι 4,70. Πείτε μου κάτι, σπίτια πλημμύρισαν? Όχι βέβαια. Το ύψος των καταστροφών δεν το γνωρίζουμε ακόμη, υποθέτω. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Προφανώς είναι ανυπολόγιστοι. Όλες οι υποδομές έχουν καταστραφεί. Να δούμε και σε πόσα σημεία έσπασε τελικά το ανάχωμα, το οποίο πρέπει να κατασκευαστεί. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι όλη αυτή η κατάσταση, κάθε χρόνο δηλαδή το χειμώνα ο Εύρος να φτάνει στα όρια του και οι κάτοικοι του να περνάνε αυτή την αγωνία, πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν σοβαρές υποδομές για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Κύριε Ζαμπουνίδη, αυτό που άμεσα μετράει τώρα, πιστεύω, είναι να αποζημιωθούν όσοι επλήγησαν από αυτή την ιστορία, γιατί μιλάμε για μεγάλες καταστροφές καλλιεργειών στην περιοχή. Θα δούμε. Από σήμερα, σε λίγο, όπως είπα, ξεκινά μια σύσκεψη για να εκτιμήσουμε τις ζημίες, την κατάσταση, όχι τις ζημίες, γιατί τις ζημίες θα τις εκτιμήσουμε μετά από 15 μέρες και 20 μέρες όταν αποσυρθούν τα νερά, γιατί μιλάμε μέσα στον κάμπο 2 μέτρα νερά. Οπότε, κύριε Ζαμπουνί, θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε μέχρι το ύψος των καταστροφών και να μας πείτε τι έχετε, να αποτιμήσετε την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γιώργο, είχες πάει όμως προβλήματα, έχουμε και στην Πελοπόννησο. Εσύ έχεις ήδη άποψη? Ναι, πραγματικά στην Πελοπόννησο έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε χιόνια στα Αρινά, αλλά τα μεγάλα προβλήματα έχουν προκύψει από τις καθυζήσεις και κατολιστήσεις που έχουμε, με πολλούς αυτοκινητόδρομους να έχουν πια καταστραφεί πλήρως. Και από ό,τι ακούγεται, ορισμένοι δρόμοι θα ίσως χρειαστεί και ένας ολόκληρος χρόνος για να ξαναδοθούν στην κυκλοφορία. Γιώργο, μιλάμε για καινούριους δρόμους σχετικά? Μιλάμε για δρόμους που ο ένας παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2000, δηλαδή πρόσφατα είναι αυτοκινητόδρομος καινούριος, είναι ένας χρόνος και κάτι που έχει παραδοθεί. Και μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος έχει παραδοθεί και αυτό στην τελευταία πενταετία, είναι η Εθνική Οδός Κορίνθου Τρυπόλεως, ένας δρόμος τον οποίο τον χρησιμοποιούν πάρα πολλοί οδηγοί, ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί και πάρα πολλές πόλεις. Εξυπηρετεί την Τρίπολη, εξυπηρετεί την Καλαμάτα, την Σπάρτη, εξυπηρετεί το Άργος και τον Άφλιο. Ήταν μια σύντομη διαδρομή. Πάμε να δούμε το σχετικό να δούμε το βίντεο. Η πινακίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προειδοποιεί τους οδηγούς να ελαττώσουν ταχύτητα και ότι οι αυτοκινητόδρομοι θα είναι μόνιμοι. Όμως οι οδηγοί ψάχνουν να βρουν τρόπο για να περάσουν από αυτούς τους μόνιμους αυτοκινητόδρομους. Φάγανε τόσα λεφτά και δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Οι εικόνες αυτές είναι τα κατορθώματα των εργολάβων που πλούτησαν κατασκευάζοντας πρόχειρα έργα. Έργα που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι, ελπίζοντας ότι θα μπορούν να φτάσουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Έργα που από ό,τι φαίνεται θα κληθούν να πληρώσουν για ακόμα μία φορά. Αυτό είναι το μεγαλείο της προχειρότητας των εργολάβων σε όλο της το έργο. Εθνική Οδός Κορίνθου Τρυπόλεως. Ο δρόμος έχει χαθεί και αυτοί που για ακόμα μια φορά ζουν τη δική τους οδύσσια για να φτάσουν στον προορισμό τους είναι οι πολίτες αυτής της χώρας.
Είναι ένας αυτοκινητόδρομος που στήγησε πολλά δισεκατομμύρια και όμως μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκε ξαφνικά. Άραγε έγιναν ποτέ μελέτες στην περιοχή και αν έγιναν, γιατί δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί το πρόβλημα? Δεν είχαν γίνει μελέτες σωστές, δεν τα μελετήσανε σωστά τα πράγματα και είδω τα αποτελέσματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό επικρατεί κομφούζιο. Πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται προς τα που πρέπει να κινηθούν για να φτάσουν στον προορισμό τους. 300 μέτρα είναι αρκετά για να κοπεί η Πελοπόννησος στα δύο. Αν έχουμε μάθει, βγες στην Πειραιώς μια μέρα και δες. Θέμα συνήθειας είναι όλα. Η ανεπάρκεια όμως των εργολάβων δεν έχει τέλος. Δείτε την εικόνα που παρουσιάζει λίγες ώρες μετά την πρώτη καθίζηση η Εθνική Οδός Τρίπολης Καλαμάτα στη θέση Τσακώνα. Πολλοί θα αναρωτιούνται πού πήγε ο δρόμος που παραδόθηκε στην κυκλοφορία πριν από 1,5 χρόνο. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο είναι ότι κάποιοι για να τον κατασκευάσουν έβαλαν πολλά χρήματα στις τσέπες τους. Μοναδική λύση πια για τους οδηγούς που θέλουν να φτάσουν στην Καλαμάτα η παλαιά Εθνική Οδός. Για όσο καιρό φυσικά παραμένει στη θέση της και αυτό γιατί στο ύψος της Παραδεισιάς ένα τμήμα του δρόμου έχει φύγει από τη θέση του. Φυσικά αν και θα έπρεπε πριν χαθεί και αυτός ο δρόμος να έχουν αρχίσει τα έργα στήριξης, κάποιοι αρκέστηκαν απλώς να τοποθετήσουν προειδοποιητικούς κόνους. Ο δρόμος χάθηκε και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού Ηλίας. Περισσότερα από 30 χωριά στη θέση Χάβαρη κινδυνεύουν να αποκοπούν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και εδώ έδρασαν οι εργολάβοι που περιορίστηκαν απλά στο να ρίξουν λίγη άσφαλτο. Και οι πολίτες αναρωτιούνται τελικά ποιος φταίει. Οι υπεύθυνοι λογοδοτούν στη δικαιοσύνη και επιτέλους πότε θα πάψουν να πληρώνουν την ανεπάρκεια των εργολάβων. Πλήρες πρωινό κοντά μέχρι τις 10. Ο Γιώργος Βότσκαρης τώρα θα μας πει τις δημοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα στις περιοχές της Ελλάδας. Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο είναι στους 6 βαθμούς Κελσίου, στην Αλεξανδρούπολη στους 2 βαθμούς Κελσίου, στην Άρτα στους 5 βαθμούς, στο Βόλο στους 2 βαθμούς, στο Ηράκλειο είναι λίγο πιο πάνω το θερμόμετρο, είναι στους 8 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 1 βαθμό, στην Καβάλα έχουμε 4 βαθμούς, στην Καλαμάτα 8 βαθμούς και εκεί έχουμε μια σχετικά πιο ζεστή μέρα, στην Καρδίτσα είμαστε στους 4 βαθμούς και στην Κέρκυρα είμαστε στους 5 βαθμούς. Η Κοζάνη συνηθισμένη εκεί στο κρύο πια είναι στους μείον 3 βαθμούς, όπως και στη Λάρισα στον 1 βαθμό, η Πάτρα είναι στους 4 βαθμούς, στο πρώτο λιμάνι της χώρας η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 6 βαθμούς Κελσίου. Στην Πρέβεζα έχουμε 5 βαθμούς Κελσίου. Στη Ρόδο 8 βαθμούς Κελσίου. Στη Σάμο 6 βαθμούς. Στις Σέρες και εκεί το κρύο είναι τσουχτερό, είναι στον 1 βαθμό. Στην Τρίπολη έχουμε 4 βαθμούς και στη Χίο 5 βαθμούς. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιώργο? Να πούμε ότι η κίνηση πια είναι συνηθισμένη και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά σήμερα έχουμε και κάποιους δρόμους που δεν τους είχαμε συνηθίσει με κίνηση, όπως η Αγία Άνηση, η οποία ήταν κλειστή. Δεν μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν λόγω των έργων που γίνονται στον Κηφισό. Λοιπόν, δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί. Είναι περιμετρικά και στο λιμάνι του Πειραιά η κίνηση αυξημένη. Είναι στους δύο εξόδους στις δύο μεγάλες αυτοκινητόδρομους η κίνηση αυξημένη, στη Βασιλή Σοφία, στην Κηφισία στην Άνοδο, στην Κατεχάκη προς Μεσογείο. Μην βιάζεσαι, έχουμε χρόνο. Είναι πολλοί δρόμοι και προσπαθώ να τις πω όλους όσο πιο γρήγορα γίνεται. Καλλιρόης, Μάρνης, Αχιλλέως, Λεωφόρος Αθηνών, υπομονή λοιπόν. Και αν θέλετε, πηγαίνετε μετά από λίγο. Και δεν σήμερα έχουμε και λεωφορεία από τις 11 μέχρι τις 4, γιατί ο κλάδος έχει γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν για τις περαιτέρω κινητοποίησεις. Τα λεωφορεία λοιπόν, όσων μέχρι τώρα κινούνται με λεωφορεία. Μάλλον θα πρέπει σήμερα με τα πόδια. Με τα πόδια ή μεταξύ. Γιώργο Βότσκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι σε λίγο θα είναι κοντά μας ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου. Θα απαντήσει και σε δικά σας ερωτήματα. 2-10-34-81-5-46, 2-10-34-81-5-60 και 2-10-34-81-5-70. Πλήρες πρωινό κοντά σας μέχρι τις 10. Πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Αλφαβητικά εφημερίδες, στον αδέσμευτο τύπο του Κώστα Μίτση, τι περιλαμβάνει η ρύθμιση του υπεχοδέ, οι περιοχές όπου νομιμοποιούνται καταπατημένες εκτάσεις. Νέιν στην Αμερική για το Ιράκ, βήμα τίτλου για το τριφύλι στο Ντέρμπι 2-1. Στον αδέσμευτο του Δημήτρη Ρίζου, ποιοι φοβούνται την εξάρθρωση της τρομοκρατίας, βόμβες Παπαθεμελή. Δεν έχουν συλλάβει τους εγκεφάλους, με απομάκρυναν κάποιοι που φοβήθηκαν ότι θα τους ακουμπήσω. Επαγγελματίες οπλίτες, προσλήψεις χιλίων ανδρών, γυναικών και στο ναυτικό. Στην απογευματινή, από τον Πανταγιά στον Κρόκους, αποκρατικοποίηση του ΠΑΣΟΚ, ζητεί ο Κώστας Λαγιώτης, πολιτική ανορεξία διαπιστώνει ο Χρυσοχοΐδης. Είμαστε
Εμποροπανήγυρης, λέει ο Πάγκαλος. Χτυπήθηκε αλήπητα η πολιτική της Δημοκρατίας για την τρομοκρατία, λέει τώρα Μπακογιάννη. Βαθαίνει το ρήγμα, αμερικανογερμανική σύραξη για το Ιράκ στην απογευματινή. Στη βραδινή. Ο νέος χάρτης των ακινήτων. Αναπροσαρμόζεται το οικονομικό πλαίσιο για οικιστικές ζώνες, συντελεστές οικοπαίδων και εμπορικότητας δρόμων. Τι αλλάζει με την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας. Ούτε ΑΕΚ υπήρχε, ούτε πέναλτι. Προέχει ο πόλεμος με την παλαιά Ευρώπη για τον George Bush και εβδομάδα οριστικών αποφάσεων. Δύο σενάρια στο τραπέζι για το οικογενειακό επίδομα. Τι προτείνει το κυβερνητικό επιτελείο, σε τι πλαίσιο συζητάει η ΑΔΔΗ. Στην εφημερίδα Έθνος. Κανόνι 50 δισεκατομμυρίων από παρατράπεζα. Μέδρα τη Γλυφάδα, ξετίναξαν επενδυτές και επιχειρήσεις. Άρωμα τίτλου, νίκησε ο Παναθηναϊκός, ιτήθηκε η διαιτησία. Στο τέλος μίλησε η ψυχή του θρύλου. Αγρία βιοπόλεμος, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, σε ΝΑΤΟ και ΟΗΕ. Κακοκαιρία, βούλιαξε η Εθνική Οδός, τα δύο η Πελοπόννησος. Στην Ελεύθερη Ώρα, το λασπολόγιο κλείνει, το τριώδιο των αγωγών ανοίγει. Στον Ελεύθερο, είμαστε κόμμα κρατικοδίαιτων, επιτέλους ένας εισαγγελέας για τα έργα της ντροπής. Στον Ελεύθερο Τύπο, οικογενειακό επίδομα. Στη νέα κυβέρνηση, ευθύνη της εξόφλησης σε δόσεις και από το 2004 τα αναδρομικά. Αναβάλλεται και το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο. Και αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, αν χρειαστεί. Συνέντευξη του κυρίου Παπούλια. Μαξίμου, με αποκαλύψεις απειλεί ο πανταγιάς. Εγκληματικότητα. Το 80% των Ελλήνων ζει με το φόβο. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, πρώτος και μετά το ντέρμπι. Κυρίαρχος νίκησε 2-1 και την ΑΚ και παραμένει στην κορυφή. Βολές κατά του Βασάρα. Στον κυρίως τίτλο, ευθύνες, καθυζήσεις, πλημμύρες, επικίνδυνοι χήμαρες της πόλης. Δρομοκαΐτιο, λέει η εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Σοκράτης, Ηρόκοη, Κασκέιντι, Κρόκους. Στο ένθετο, μετατάξεις για Αμερική απασχόληση. Βόμβα στην ασυλία των βουλευτών και η Ρωσία στον άξονα κατά πολέμου. Στην εφημερίδα Εστία. Ανδρέας Ανδριανόπουλος, δεν βλέπω πόλεμο. Ο πρώην υπουργός αναλύει διεξοδικά το ζήτημα του Ιράκ. Η εφημερίδα Τα Νέα, αυτοσχέδιο Γαλλίας-Γερμανίας βέτο στο ΝΑΤΟ, ξεγύμνωσαν τον Μπους για Ιράκ. Όλα τα προγράμματα για μεταπτυχιακά στα Νέα. Ο στρατολόγος του Τσιγαρίδα, ο στρατολόγος που μίλησε τον Τσιγαρίδα στον Έλα, ήταν ένα 50-σέλιδο κείμενο της οργάνωσης. Δύο αστέρια στα Νέα, Νικόλ Κίτμαν και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλάνε στο Δημήτρη Δανίκα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και η αποκατάσταση δημοκρατίας είναι η μεγάλη ιστορία του 20ου αιώνα, το περιοδικό των Νέων, η προσφορά. Τράφικ, κινούμενη βόμβα, ο Πανταγιάς γνωρίζει όλα τα απόρριτα του Μαξίμου. Τι ρόλο έπαιξαν οι δημοτικές εκλογές σε Γάλλιο Περιστέρι. Και η χώρα, όλο το παρασκήνιο σήμερα στη χώρα, πώς κρατάει ο Πανταγιάς το Σιμίτι. Καμένο χαρτί ο αρχηγός του Πασόκ προβληματίζει τονότατα αυτούς που τον στηρίζουν στην εξουσία. Αυτό ήταν και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χώρα. Πάμε γρήγορα να δούμε και τις αθλητικές εφημερίδες. Η αθλητική φωνή. Λοιπόν, ακούω πολλά όχ. Υπάρχουν αντιδράσεις από το κοντρόλ. Εξπρέ 7755. Δαίμονες, ηγέτες Ζογκλέρ, Λιμπερόπουλος, Ολιζαντέμπε. Κατάπιαν και την ΑΕΚ 2-1. Στην εφημερίδα Γκολ. Δίκαιη νίκη με άδικο πέναλτι. Προέλαση του Παναθηναϊκού λήγησε 2-1 και την ΑΕΚ. Θέαμα ξανά. Στην εφημερίδα Derby, πάει και η ΑΕΚ, 1-1 τα πελατάκια φεύγουν με σκυμμένα κεφάλια από τη λεωφόρο, 2-1 τίποτα δεν τον σταματά, Express. Στην εφημερίδα Πρωταθλητή, άξιζε 5-1, ψυχωμένος ο θρύλος, 2-1 τον Ηρακλή. Έσχος, κόρακας ο σέντερφορ του ΠΑΟ. Στην εφημερίδα Score, έγκλημα, το λάθος του διαιτητή έκνε τον Derby την ώρα που η κακή ΑΕΚ είχε ισορροπήσει το παιχνίδι και έδειχνε έτοιμη να χτυπήσει για το διπλό. Στην εφημερίδα Sport Time, non-stop πάω, καθάρισε 2-1 και την ΑΕΚ, ψύχωση. Λάθος πέναλτι έδωσε ο Βασάρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Sport Time. Στο φύλαθλο, εγκλήματα. Έπνιξε καραμπινά το πέναλτι στο Λιμπερόπουλο, ανακάλυψε ανατροπή στον Κόλκα. 2-1, χλωμή ΑΕΚ, λάθη Μπάγεβιτς. Στο φως της Δευτέρας, πολλά καντάρια μπάλα με ένα τσουβάλι σούπερ ευκαιρίες, ένα κανονικό γκολ του Χούτου που κακώς δεν μέτρησε και δύο δοκάρια. 2-1 αντί 8-2. Και στην εφημερίδα Ώρα για Σπορ, όπως πάντα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ώρα για Σπορ, πάρα πολλές φωτογραφίες. Βασάρας με πράσινη φανέλα έπνιξε πέναλτι υπέρ του Ναλιτζή στο 90. Αυτές ήταν και οι αθλητικές εφημερίδες. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο το πλήρες πρωινό θα είναι και πάλι κοντά σας. Πλήρες πρωινό κοντά σας μέχρι τις 10, 2-10-34-81-5-46, 2-10-34-81-5-60, 2-10-34-81-5-70.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι, και είναι Δευτέρα και όλοι θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα που δεν ξέρουμε και που κρύβονται καλά, θα σας πω μια ιστορία. Πριν από μερικά χρόνια, όταν ξεκινούσα δημοσιογραφία, πήγα να ζητήσω δουλειά σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, να μην πούμε ούτε πού ούτε ποιο, μαζί με την αρχισυντάκτριά μας. Λοιπόν, δεν ξέραμε τότε ποιος είναι διευθυντής, τι είναι, απλώς πήγαμε να ζητήσουμε δουλειά έτσι. Βλέπουμε ένα κύριο νεαρό, γοητευτικότατο, να φτάνει στο σταθμό με μηχανή και με καουμπόι και σμπότες. Τότε δεν πιστέψαμε ότι πρόκειται για διευθυντή και πού να πάει και το μυαλό μας ότι κάποτε θα ήταν και υπουργός. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Πέτρο Ευθυμίου, τον Υπουργό Παιδείας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κυρία Τσαγά. Καλημέρα στην αρχισυντάκτριά σας, την κυρία Γκίκα. Λοιπόν. Βλέπω έχετε τη σοφροσύνη πλέον να μην λέτε πριν πόσα χρόνια έγινε όχι, αυτό. Βέβαια, ούτε, ελπίζω να μην το πείτε ούτε και εσείς. Πριν κάποια χρόνια. Πριν λίγα τώρα, πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, τότε ήσασταν διευθυντής μου. Πάντως, προσέξτε, μπορεί να προδοθεί το σύστημα. Όχι, δεν θα πω. Γιατί από το 1995 δεν έχω τη μηχανή μου. Άρα, και γιατί το λέτε τώρα. Λέω ότι έγινε, ας πούμε, ως το 1995 έγινε αυτό. Στο τέλος, εκεί πριν την αφήσετε τη μηχανή σας. Λοιπόν, τότε ήτανε και ήσασταν και πολύ αυστηρός μαζί μας. Απαιτητικός, θα έλεγα. Ήμουν όμως δίκαιος. Και καλός δάσκαλος. Ήμουν δίκαιος. Πολύ δίκαιος. Τότε εντάξει. Λοιπόν, τώρα στο πόστο σας να μου πείτε τι γίνεται. Ξέρετε, τα παιδιά σας δέχονται πιο καλά από ότι άλλους υπουργούς παιδείας. Σας αποδέχονται ως κάποιον δικό τους, κύριε Υπουργέ. Κύριε Τσαγκά, το αν ισχύει αυτό που εύχομαι να ισχύει, είναι ίσως επειδή αυτά τα τρία σχεδόν χρόνια που είμαι υπουργός παιδείας, είμαι συνεχώς στο σχολείο. Και όχι με κάμερες, είμαι στο σχολείο κοντά στα παιδιά. Σπάνια καλείτε τις κάμερες, κύριε Υπουργέ, όταν κάνετε. Ενώ άλλοι υπουργοί μας έχουν συνδύσει διαφορετικά. Νομίζω ότι η κάμερα πρέπει να έρχεται μόνο όταν ένα γεγονός είναι δημόσιο. Αν είναι εγκαίνια, αν είναι ένα εργαστήριο που παραδίδεις. Όταν είναι συνάντηση του υπουργού με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, είναι κομμάτι της καθημερινής εργασίας. Δεν έχει νόημα η κάμερα. Γιατί είναι σαν να αναδεικνύεις αυτό που οφείλεις ούτως ή άλλως να κάνεις. Γιατί αυτό οφείλεις να κάνεις. Πείτε μου κάτι, όταν πηγαίνετε στα σχολεία και επισκέπτεστε τα παιδιά, τι τα ρωτάτε και τι σας λένε, ποιο είναι το αίτημα, ποιο είναι το πρόβλημα που τους απασχολεί και τι σας ζητάνε. Είναι ανάλογα με τη βαθμίδα του σχολείου. Είναι πολύ διαφορετικό αν πας σε δημοτικό, πολύ διαφορετικό αν πας σε γυμνάσιο, διαφορετικό σε λύκειο, διαφορετικό σε ΤΕΕ, διαφορετικό οπωσδήποτε σε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πάμε τώρα, μια που είπατε δημοτικό. Παιδιά δημοτικού, πολύ μικρά, ζήτησαν, είναι υπηαγωγείου, οι δημοτικού υπηαγωγείου, ζήτησαν από τον Υπουργό κάποια πράγματα. Πάμε να δούμε τι θέλουν. Τα σημερινά παιδιά παίζουν, ζωγραφίζουν και τραγουδούν. Δεν κάνουν όμως μόνο αυτά. Τα παιδιά του 2003 είναι πανέξυπνα. Είναι παιδιά που τα θέλουν όλα και επειδή στο πλήρες πρωινό καλεσμένος είναι ο Υπουργός Παιδείας Πέτρος Ευθυμίου, τα παιδιά βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν κάτι από εκείνον. Θα το ρωτούσα να φτιάχνει ένα σχολείο που να έχει μέσα κούνιες, μια μεγάλη πισίνα, να έχει μέσα και πολλά βιβλία. Να φτιάξει ένα σχολείο που να έπαιζα μουσική, θέατρο και να χάρευα. Ένα σχολείο που να έχει πάρκο, γήπεδο, πισίνα και πολλά βιβλία. Ένα σχολείο που να έχει πολλά παιχνίδια, πολλά βιβλία και μια πισίνα. Κάποια άλλα παιδιά ζήτησαν και κάτι το διαφορετικό. Να είχε και σχολή καράτε, να είχε ακόμα σχολή ζωγραφικής μέσα, να είχε για να ξεκουραστούμε όπως λέγεται και να είχε και κρεβατοκάμαρες και τραπεζαρία. Ένα σχολείο που να είχε μέσα βιβλία, να είχε παιδική χαρά και να είχε και ένα πάρκο απ' έξω από το σχολείο. Να μου φτιάξει ένα σχολείο μαζί με ζώα.
Και στο τέλος όλα τα παιδιά έστειλαν τους χαιρετισμούς τους στον Υπουργό Παιδείας. Γεια σας κύριε Ευθυμίου! Λοιπόν, θέλουν πισίνα και θέλουν και κρεβατοκάμαρες. Εγώ αυτό συγκράτησα με τα παιδιά. Νομίζω ότι άμα φτιάξετε πισίνες στα δημόσια σχολεία θα μείνετε στην ιστορία ως Υπουργός Παιδείας. Δεν κάνουμε πισίνες, αλλά ήδη, τουλάχιστον στην Αττική, έχουμε 30 κλειστά γυμναστήρια, είτε κατασκευασμένα είτε σε εξέλιξη κατασκευής. Έχουν δίκιο τα παιδιά στο να ζητάνε ένα σχολείο που να καλύπτει πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Απλώς η παιδικότητα... Θέλουν μέσα και σχολή καράτε. Εσείς ασχολείστε με το καράτε. Να φτάσουμε και εκεί. Γιατί ακόμη ασχολείστε, κύριε Υπουργέ, με καράτε. Ασχολούμαι με τον τρόπο πια που επιτρέπει ο χρόνος του Υπουργού Παιδείας, αλλά ασχολούμαι. Είναι 22 χρόνια που ασχολούμαι και είναι ένα πάρα έχετε πολύ καλό άθλημα. Τίποτα, καφέ. Είναι πάρα πολύ καλό άθλημα και πάρα πολύ ανθρώπινο, γιατί οδηγεί στην αυτοπιθαρχία και σε μια ειρηνική συμπεριφορά, αντίθετα από ό,τι νομίζετε. Αλλά κυρία Τσαγκά, αυτά που ζητάνε τα παιδιά, μπορεί να είναι η κρεβατοκάμαρα, είναι όλα αυτά περίεργα, ναι. Περίεργα, αλλά είναι η απέτηση που έχει πια η κοινωνία από ένα σχολείο που θα είναι πολύ πιο πλούσιο από αυτό που είχαν συνηθίσει προηγούμενες γενιές και ένα σχολείο που, πέρα από τις παιδικές υπερβολές, προσπαθούμε να δημιουργούμε πια με την διαμόρφωση αύλιων χώρων που να έχουν ποικιλία και ομορφιά, ώστε το σχολείο να είναι αισθητικά κάτι που ελκύει, κάτι που εμπνέει και κάτι που οργανώνει πέρα από τη μάθηση και ένα χώρο συλλογικής ζωής και δράσης. Εν πάση περιπτώσει, να θέλουν τα παιδιά να πηγαίνουν ακριβώς, εκεί και να είναι ελκυστικό. Ωραία. Αυτή η εικόνα όμως που μας δίνεται είναι, μάλλον φαντάζει λίγο μακρινή και πολύ μελλοντική, γιατί η εικόνα που έχουμε τώρα από τα σχολεία δεν είναι και τόσο καλή, κύριε Ευθυμίου. Προσέξτε, να είμαστε ακριβείς, γιατί αν δεν είμαστε ακριβείς, αδικούμε και όσα πετύχαμε και αδικούμε όσα διεκδικούμε. Το 60% της σχολικής στέγης στην Ελλάδα σήμερα είναι της τελευταίας 20 ετίας. Μιλάτε για τα κτίρια. Κτηριακά. Ναι. Αυτά που φτιάχνουμε τα 4 τελευταία χρόνια είναι κτίρια υψηλών προδιαγραφών, όπως τα ζητάνε τα παιδιά, όχι με τις κρεβατοκάμαρες ή τις πισίνες, αλλά με τα εργαστήριά τους, με τις αυλές, με τις αίθουσες που έχουν προσανατολισμό εξ αρχής κτισμένο έτσι ώστε να έχει το πιο πλούσιο φωτισμό και την πιο άνετη λειτουργία. Και αυτά είναι τα σχολικά κτίρια που δεν γίνονται μόνο στην Αττική, γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Για παράδειγμα, τα 7 σχολεία που εγκαινίασα φέτος στην Πάτρα το Σεπτέμβρη είναι ένα και ένα μοναδικά. Το ίδιο ισχύει με τα καινούργια μας σχολεία στην Καβάλα, στη Λαμία. Οπουδήποτε έχουμε νέο σχολικό κτίριο, είναι ένα κτίριο με προδιαγραφές πάρα πολύ κοντά στο σχολείο που επιθυμεί το παιδί, όπως τώρα στη Νέα Χαλκιδόνα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, ακριβώς μια εβδομάδα. Είναι ένα λύκειο που έχει όλες τις απαιτήσεις ώστε να οργανώνει τη μαθητική ζωή ως πλούσια ζωή ενός ανοιχτού σχολείου. Θέλω να μου πείτε, και ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ, όπως με ενημερώνουν, τι γίνεται με το ολοήμερο σχολείο, κυρία Υπουργέ. Ο κόσμος ενδιαφέρεται και σωστά για ένα θεσμό καινούριο. Ένα θεσμό που τον αρχίσαμε πιλωτικά με 28 σχολεία, ώστε να αντλήσουμε τα επιστημονικά υποδείγματα και να καθοδηγήσουμε αυτή την επέκταση. Τώρα το έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 4.400 μονάδες νηπιαγωγείου και δημοτικού και το Σεπτέμβρη, με όθηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, δίνουμε άλλες 800 μονάδες, 300 νηπιαγωγεία, 500 δημοτικά, θα φτάσουμε τις 5.200... Δηλαδή πόσες ώρες, κύριε Ευθυμίου, θα μένουν τα παιδιά στο σχολείο? Τα παιδιά μένουν πια ως τις 4 το απόγευμα, αλλά μέσα αυτή η λειτουργία δεν είναι φύλαξη παιδιών, δεν είναι ότι κρατάμε τα παιδιά για τους εργαζόμενους γονείς. Ναι. Να τους ανακουφίσουμε, που και αυτό είναι βαθιά σημαντικό. Κυρίως για την εργαζόμενη μητέρα. Σαφώς. Δεν υπάρχει πιο τρόπο. Μεγάλη ανακούφιση για την εργαζόμενη μητέρα από την ύπαρξη του ολοήμερου σχολείου. Αυτή είναι όμως η μια όψη, ας το πούμε έτσι, η διευκόλυνση της οικογένειας και δι' της εργαζόμενης μητέρας. Η άλλη όψη είναι ότι το πρόγραμμα από το μεσημέρι και μετά το φαγητό, έχει ενισχυτική διδασκαλία στα αγγλικά, στην πληροφορική. Στο θεατρικό παιχνίδι που έλεγε ένα παιδί. Για ποιες ηλικίες όμως, κύριε Ευθυμίου? Νηπιαγωγείου και δημοτικού. Τους κάνετε κομπιούτερ στο νηπιαγωγείο? Βεβαίως. Γιατί? Ναι. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, όταν περάσετε μετά στον κύριο Τσορουπλή, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου που είναι κοντά μας, σας διαβεβαιώ ότι το πιο όμορφο πράγμα που σημαίνει είναι τα εργαστήρια πληροφορικής μέσα στα δημοτικά. Το τι χαρά δημιουργεί στα παιδιά
η κατάκτηση της νέας τεχνολογίας και πόσο πιο πολύ έγκαιρα μπαίνουν από εσάς και εμάς, κυρία Τσαγκάμου, πρέπει να νιώθω εξίσου νέος όσο εσείς, πόσο πιο ομαλά και φάτα και δημιουργικά μπαίνουν τα παιδιά του Δημοτικού στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Έχουμε μια σαρωτική επέκταση των νέων τεχνολογιών και στο Δημοτικό, έτσι ώστε στο τέλος του 2003 όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τα δημοτικά, θα έχουν την αναλογία μιας θέσης υπολογιστή ανά 15 μαθητές. Και θα είναι η χώρα μας πλήρως εναρμονισμένη με τις πιο υψηλές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Υπουργέ, είναι δύσκολο να το πιστέψει κάποιος αυτό. Όχι. Γιατί συνήθως ακούμε λόγια είναι δύσκολο. Δηλαδή, όλο και κάποιο κομπιούτερ δεν θα δουλεύει. Όλο και θα υπάρχει έλλειψη προσωπικού, έλλειψη καθηγητή. Όχι, κυρία Τσαγκά. Έχετε δίκιο, γιατί και η δουλειά του δημοσιογράφου είναι πάρα πολύ σωστά, να ελέγχει διαρκώς οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή, αλλά και οποιοδήποτε. Γιατί το κάνετε για λογαριασμό του πολίτη. Στην περίπτωση μας όμως δεν ισχύει. Εσείς το κάνατε πριν από μένα πολύ πιο σωστά. Το σέβομαι, δεν υπάρχει πιο υπεύθυνη δουλειά από τη δουλειά του δημοσιογράφου. Ειλικρινά το λέω, όχι γιατί υπήρξα δημοσιογράφος, γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή, ελέγχεται τη συγκεκριμένα την κυβέρνηση υπέρ του πολίτη. Σαφώς. Έτσι δεν είναι. Άρα σωστά κάνετε τη δουλειά σας. Να σας απαντήσω όμως ότι δεν είναι μόνα τους τα εργαστήρια πληροφορικής στα σχολεία. Έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια οι μαζικότερες προσλήψεις καθηγητών πληροφορικής στην ιστορία της εκπαίδευσης. Έχουμε παντού τους υπεύθυνους πληροφορικής, παντού τους καθηγητές, αλλά έχουμε και ένα πρόγραμμα τεράστιο, το οποίο το Μάιο τελειώνει για την πρώτη του φάση, στην οποία 76.000 δάσκαλοι και καθηγητές θα έχουν λάβει πλήρη επιμόρφωση για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Και Σεπτέμβρη είναι τόσο μεγάλη επιτυχία του προγράμματος, που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη μας έδωσε το πράσινο φως, να προχωρήσουμε από το Σεπτέμβρη στις υπόλοιπες 75.000, έτσι ώστε μέσα στον επόμενο χρόνο δηλαδή, το σύνολο των δασκάλων και των καθηγητών που έχουμε στη δημόσια εκπαίδευση θα είναι επιμορφωμένοι στην εκπαιδευτική χρήση των νέων τεχνολογιών. Άρα, το σωστό που λέτε και σωστά κάνουμε κριτική, σας απαντάμε ότι κάναμε ένα καλό σχεδιασμό, στηριχθήκαμε στο ανθρώπινο δυναμικό, το ενισχύσαμε αποφασιστικά, δίνουμε όλα τα μέσα ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής των νέων τεχνολογιών. Λοιπόν, ραντεβού σε ένα χρόνο εδώ να δούμε τι γίνεται, αφού έχουμε τσεκάρει. Εγώ είμαι έτοιμος να αναδείξουμε ό,τι έχει γίνει και ελπίζω να δώσουμε ευκαιρία στον κύριο Τσουρουπλή. Είναι εδώ κοντά μας να καλημερίσουμε τον κύριο Τσουρουπλή. Καλή σας μέρα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Πριν μπούμε στις ιστοσελίδες των παιδιών, στις ιστοσελίδες που έχουν δημιουργήσει μαθητές από πολλά λύκεια και γυμνάσια της χώρας και δημοτικά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω, όταν πηγαίνετε σε ένα σχολείο, σε ένα λύκειο, καταλαβαίνετε τα παιδιά όταν σας μιλάνε? Τα καταλαβαίνω εξαιρετικά. Λοιπόν, και κυρία Τσαγκά, να τελειώσουμε με κάτι. Καλά, δεν θα τελειώσουμε με κάτι. Με την εύκολη κριτική για τις νέες γενιές. Να έχουμε απέτηση από τις νέες γενιές, όπως πρέπει, να είναι ακόμα καλύτερες από όλες τις προηγούμενες. Αλλά οι σημερινές νέες γενιές που είναι στα λύκεια και στα ΤΕΕ, είναι γενιές όριμες, κριτικές, απαιτητικές, δυναμικές και είναι παιδιά στα οποία μπορεί η Ελλάδα να προσδοκά με βεβαιότητα ότι θα έχουμε τις καλύτερες νέες γενιές που είχε ποτέ η χώρα. Λοιπόν, να σας πω μια ιστορία. Να γυρίζει ένας μαθητής λυκείου στο σπίτι και είναι η γιαγιά του. Και της λέει, γιαγιά, άστα, όταν γυρνώντας από το σχολείο, έφαγα ένα φλας. Και του λέει, γιαγιά, κάτι τέτοια πας και τρως, παιδάκι μου, και δεν τρως το φαΐ σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή αργό των νέων. Έλα ρε, μην ξεκινήσεις έτσι, μάμα μου, εντάξει. Να το μοντάρω εγώ, ρε, ναι. Έλα, ναι, γεια, γεια. Καλώς τον, να. Τι έργε. Τι έμαθες πάλι, ρε. Με έκοψε. Σοβαρά μιλάς. Ναι, δεν με πάει, δεν με γουστάρει καθόλου. Τι λες τώρα, ρε. Τι πακέτο, ρε! Στο είχα πει ότι είχε φάει κλασιά με την πάρτι σου αυτός. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και τι θα κάνεις τώρα, μην μου πεις ότι το Σάββατο είσαι off. Θα μείνω μέσα, δεν μπορώ. Τι δεν θα να μας κάνεις το κονέ να πούμε με την πουστάρι τον νέο φίλος. Πρέπει να παίρνω, δεν μπορώ να παίρνω παιδιά μου διάβασμα, δεν με παίρνω. Άστρα, όχι, ρε φίλε. Αφού έτσι καλώς όλες οι φίλες του είναι για τα μπάζα. Σε παρακαλώ. Τώρα κάτσε. Άρα έχει τα κυβικά σου τώρα, μελανόρι μιλάμε. Οι δύο τώρα είναι σαύρες, μη λες τώρα. Καλά. Άσε τώρα να δούμε. Να σου πω, ρε. Τι ώρα είναι? 5. 5 και 10. Πάμε να σε βουλήσουμε. Και δεν πάμε. Καταλάβατε κάτι από την προηγούμενη συζήτηση?
Η σημερινή νεολαία έχει τους δικούς της κώδικες επικοινωνίας που για τους μεγαλύτερους ίσως ακούγονται ως μια διαφορετική γλώσσα. Εμείς σας παρουσιάζουμε ορισμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιεί η νεολαία έτσι για να τα πιάνετε καλύτερα. Έφαγα φλας, απρόσμενη σκέψη, ξενέρα ή απογοήτευση, πίκρα ή στεναχώρια, πακέτο ή δυσκολία, τρελή φάση, πολύ ωραία κατάσταση, τζετ, πολύ καλά, κομμάτια, πολύ κουρασμένος, μενάγκο, ηγκόμενα, μου τη δίνεις, με εκνευρίζεις, έφαγα σπατ, απέτυχα, άλλαξα εισιτήριο, συνέβη κάτι απρόσμενο, τραβάει ζόρι, έχει πρόβλημα. Για να μην τα βρείτε σκούρα λοιπόν, ρίξτε ένα βλέφαρο στις παραπάνω λέξεις. Όλο και κάπου θα τις χρειαστείτε. Φάγανε σπάτ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, φάγανε σπάτ τα παιδιά. Και ξέρετε όμως από πού βγαίνει, είστε ενημερωμένος. Όχι, αυτό ειδικά. Το έφαγα σπάτ, δεν ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρω. Θα σας πω εγώ. Είναι βγαίνει πώς ετοιμολογείτε. Από το σπατώσιμο. Το σπατώσιμο. Μάλιστα. Από εκεί τα πήραν τα παιδιά. Κυρία Τσαγκά, να πω κάτι. Υπάρχει αυτή η περίφημη κουβέντα για την φτώχεια της γλώσσας, τη λεξιπαινία των νέων. Θα διαφωνήσω, αλλά όχι προσωπικά. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκη με λαμπρούς καθηγητές, σαν τον Γιάννη τον Καζάζη, τον Χριστίδη, μιλάμε τώρα για μια ομάδα που δουλειά της είναι η ελληνική γλώσσα. Επιστημονικά έχει αποδείξει ότι σήμερα το γλωσσικό επίπεδο των νέων είναι όσο ποτέ ανεβασμένο. Βεβαίως υπάρχει αυτό το, ας το πούμε έτσι, το ζαργκόν, όπως λένε οι Γάλλοι, η υπογλώσσα η νεανική, η οποία κατά τον Γιώργο τον Παμπινιώτη, τον Μπρίτανη, δεν είναι πάντα αρνητική. Γιατί είναι σημάνσεις μέσα στα πλαίσια. Δεν είναι καθόλου αρνητική. Δεν είναι πάντα αρνητική. Δεν είναι πάντα. Και δεν θα έλεγα ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι η χρήση αυτών των εκφράσεων, έφαγα μια φλασιά κτλ., σημαίνει φτώχεια της γλώσσας. Είναι το πέρασμα, η μίηση στην εφηβεία που θέλει τη δική της γλώσσα για να ζήσει μέσα στους δικούς της κώδικες. Ως αντίδρασης. Ναι. Δείχνει και φαντασία. Μερικές φορές οι λέξεις είναι πολύ, ναι, έχουν μεγάλη Βέβαια, φαντασία. Βέβαια, να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, ξέρουμε όλοι ότι στις μεγάλες περιπτώσεις αυτό χάνεται όταν χάνεται και η νεανική και παρέα που το οργανώνει. Και τι απομένει? Απομένει ο γλωσσικός πλούτος που έχει κερδίσει είτε στο σχολείο είτε, θέλω να ελπίζω, από τη διαρκή βελτίωση των μέσων ενημέρωσης με δημοσιογράφους που να ξέρουν καλά ελληνικά και να διαπαιδαγωγούν εξίσου και τους ακροατές. Αλλά σπάνια έχει χυδαιότητα αυτή η γλώσσα. Έχει μια φρεσκάδα πολλές φορές και ένα κέφι. Και εμείς ακόμα στην Ελλάδα δεν ζούμε αυτό που ζουν οι Εγγλέζοι. Να το κλείσουμε και να ακούσουν οι θεατές μας. Οι Εγγλέζοι έχουν τρομερό πρόβλημα, γιατί αλλάζει ο γραπτός τύπος της γλώσσας, ξέρετε από την κυρία Τσαγκά. Από το γεγονός ότι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη γλώσσα των μηνυμάτων τα νεαρά παιδιά στην Αγγλία. Δηλαδή, των μηνυμάτων με τα κινητά. Με τα κινητά. Και έτσι, αυτό που λέμε εμείς στις δικές μας εισαγωγικές εξετάσεις είναι και τα αντίστοιχα GCE. Παρουσιάζεται λοιπόν το φαινόμενο. Σε γραπτά των GCE να γράφονται οι εξετάσεις από τα παιδιά με τη μορφή των μηνυμάτων του κινητού. Και υπήρξε φέτος ένας τεράστιος προβληματισμός στην Αγγλία, πώς θα βαθμολογούν αυτά γραπτά. Γιατί οι απαντήσεις ήταν μεν σωστές. Οι απαντήσεις ήταν μεν σωστές επί του περιεχομένου, αλλά η γλώσσα ήταν η συγκεκριμένη γλώσσα των μηνυμάτων. Και υπήρξε μια τεράστια συζήτηση. Και στην Ελλάδα έχουμε ρεκόρ μηνυμάτων. Είμαστε η ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή, με η αλήθεια κλίσεις. Είναι ότι η γλώσσα δέχεται πιέσεις πάρα πολύ ισχυρές. Δέχεται πιέσεις από τις νέες τεχνολογίες, από όλα αυτά. Αλλά η απόλυτη αλήθεια είναι, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, ότι αυτή η γενιά των Ελληνόπουλων έχει το πιο πλούσιο λεξιλόγιο και την πιο πλούσια σχέση με την ελληνική γλώσσα σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Να μην ανησυχούμε. Και να μην τρώμε σπάτ. Να δίνουμε βάρος, και αυτό αναλογεί στην εκπαίδευση αλλά και στα μέσα ενημέρωσης, στην ποιότητα της γλώσσας, στον πλούτο, στην ακρίβεια και την ομορφιά της έκφρασης. Να πάμε μέχρι να κάνουμε ένα σερφ, να σερφάρουμε στις ιστοσελίδες του σχολείων. Κύριε Τσοροπλή, πριν προχωρήσουμε να πούμε ότι το τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Ευθυμίου, έχει κατακλειστεί από τηλέφωνα για σας. Στο τέλος θα απαντήσετε σε όλα. Μακάρι να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις των 2-10-34-81-5-46, 2-10-34-81-5-60 και 2-10-34-81-5-70 τα τηλέφωνα, οι αριθμοί τηλεφώνων του πλήρους πρωινού. Κύριε Τσοροπλή, να μας ξεναγήσετε σε μια ιστοσελίδα μαθητών. Ναι, θα σας ξεναγήσουμε σε μια ιστοσελίδα μαθητών. Να πούμε όμως, Θανάση, αυτή τη στιγμή ότι όλη η Ελλάδα πια
Όλη η Ελλάδα είναι δικτυωμένη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Όλα τα σχολεία της χώρας είναι στο δίκτυο, στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ και πάρα πολλά σχολεία, η συντριπτική πλειοψηφία των γυμνασίων Λυκείων ΤΕΕ, έχουν τη δικιά τους ιστοσελίδα. Και ναι. Πολλά σε λίγο, δεν ξέρω κύριε Τσουροπλή, αν μπορείτε, σε λίγο εμείς θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με το Καστελόριζο, όπου κύριε Υπουργέ, πόσα παιδιά και πόσοι καθηγητές είναι εκεί, πόσοι μαθητές και πόσοι καθηγητές. Αν θυμάμαι καλά, οι καθηγητές είναι περισσότεροι. Είναι παραπάνω από 12 μαθητές. Είναι 12 μαθητές. Ακριβώς. Εγώ το θυμάμαι αυτό. Πού μας θέλω να σα πω καταρχήν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάει στο διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο Σαπών, που είναι ένα δημοτικό πάνω στη Ροδόπη. Όπου μπορεί κανείς να δει κανείς μια πολύ καλή εργασία που κάνουν οι μαθητές σε συνεργασία με τον δάσκαλό τους. Μπορούμε να τη δούμε, γιατί μπορούμε να τη δούμε. Ο σκηνοθέτης μας θα μας βοηθήσει. Ναι. Αυτή είναι η αρχική σελίδα του διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου Σαπών. Ναι. Όπου κανείς μπορεί. Έχουμε χαιρετίσματα στη Ροδόπη, όπου κάνει πάρα πολύ κρύο, μείον 7 βαθμοί Κελσίου στη Ροδόπη. Εδώ υπάρχουν οι επιλογές που μπορεί κανείς να δει το σχολείο, τον τόπο μας, τους δασκάλους μας, τις τάξεις μας. Σε εργασίες. Πείτε μου κάτι, κύριε Τσουροπλή, ναι. Μπορούν μαθητές από διαφορετικά σχολεία, από διαφορετικούς νομούς, να επικοινωνούν μεταξύ τους? Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι αρκετά σχολεία αυτή τη στιγμή διαθέτουν εξοπλισμό για αίθουσες τηλεπληροφορικής. Θα επεκτείνουμε αυτό το πρόγραμμα και θα καλύψουμε πολύ περισσότερα. Ήδη ο Υπουργός και πριν από κάμποσο καιρό είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε από το Υπουργείο από μια αίθουσα που έχουμε. Απαντούσε ο ίδιος ο Υπουργός στα παιδιά? Ναι, βεβαίως. Ναι, κύριε Υπουργέ. Ναι, βεβαίως. Γιατί έχουμε μια αίθουσα τηλεπληροφορικής και στο Υπουργείο. Και να το κάνουμε σήμερα. Και συνδεόμαστε με όλα τα σχολεία που έχουν αυτόν τον εξοπλισμό. Να σας πω κάτι, κύριε Τσουροπλή, εσείς που ασχολείστε με αυτό, αντί τα παιδιά να κάνουν διάλειμμα, πάνε και κάνουν chat στο ίντερνετ. Κοιτάξτε, αν πάτε μόνοι σας στο School.gr που είναι το δίκτυό μας, το σχολικό, το Πανελλήνιο, θα εκπλαγείτε από τις δουλειές που έχουν κάνει μόνοι τους τα παιδιά. Και μάλιστα ο Υπουργός. Οι εργασίες τους σε τι αφορούν? Σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία πράγματα από τις δραστηριότητες τους, από τις θεατρικές τους παραστάσεις. Τοπική ιστορία. Τοπική ιστορία, θα δείτε εδώ. Δηλαδή είναι εκπληκτικό το έργο που έχουν κάνει. Και μάλιστα ο Υπουργός αποφάσισε να κάνουμε ένα διαγωνισμό και να βραβεύσουμε τα καλύτερα site που έχουν τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Θα το κάνουμε φέτος. Θα το κάνουμε φέτος. Θα ξεκινήσουμε φέτος. Πού άλλο θα μας πάτε, κοιτάξτε, κύριε Σουροπλή? Να σας πω ένα πάτε μέχρι το Καστελόριζο. Θα σας πάμε και στο Καστελόριζο. Αυτή τη στιγμή να δείτε, ας πούμε, τις δραστηριότητες του σχολείου αυτού. Βλέπετε εδώ, αν δείτε στην οθόνη, βλέπετε τις δραστηριότητες του σχολείου και λέει θεατρική παράσταση, ξέρω εγώ, η Ελίζα του. Και οι άλλοι. Η Ελίζα και οι άλλοι, ξέρω. Οπότε, αν πάτε στο Ελίζα, θα δείτε τα παιδιά, ποιοι είχαν την ευθύνη για να οργανώσουν αυτή την εκδήλωση, πώς. Η πρόσκληση της παράστασης και όλα τα σχετικά. Ποιοι συμμετείχαν, ποιοι παίξαν τους ρόλους κτλ. Επίσης, αυτά μπορείτε να τα δείτε σε πάρα πολλά σχολεία και εφόσον θέλετε να πάμε και κάπου αλλού, να πάμε, είπατε, στο Καστελόριζο. Να πάμε, ναι. Να πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Θα γυρίσουμε πίσω, θα φύγουμε από τη Ροδόπη. Όπως βλέπετε υπάρχει ο χάρτης εδώ. Θα δούμε, δεν ξέρω ακριβώς τι υπάρχει στο Καστελόριζο, για να είμαι ειλικρινής. Μα δεν είναι. Η ομορφιά της μέρας είναι ότι δεν είναι προετοιμασμένο. Πρέπει να το τονίσουμε. Δεν είναι τελείως τυχαίο. Δεν έχουμε έτσι, δηλαδή στήσει το σκηνικό. Όχι, όχι. Λοιπόν, μια που ζητήσαμε εμείς Καστελόριζο, κύριε Τσουροπλή, ναι. Μας επικοινώνησε μαζί μας ο κύριος Πίκιος, ο διευθυντής του σχολείου στο Καστελόριζο. Κύριε Πίκια, καλή σας μέρα. Καλημέρα στο όμορφο Καστελόριζο. Καλημέρα σας. Έχουμε εδώ τον Υπουργό, κύριε Πίκια. Μπορεί να ακούσει τα αιτήματά σας, τα παράπονά σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Πίκια. Καλημέρα σας, κύριε Ευθυμίου. Πώς πάμε εκεί, η ομάδα λειτουργεί γερά? Πολύ καλά και θεωρούμαστε εμείς βέβαια από τους προνομιούχους στο Καστελόριζο, καθώς μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχατε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του σχολείου μας. Στη βράβευση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αλλά κύριε Πίκια, έλεγα πάντα, θυμάστε το 2000, τα παιδιά από το Καστελόριζο είχαν. Συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο. Είχαμε συνάντηση στο Υπουργείο. Θυμάμαι λοιπόν το περίφημο ότι είχε χρησιμοποιηθεί ότι είχε 50% αποτυχία. Μάλιστα. Το παράπονό μας. Γιατί. 100%, συγγνώμη που σας διακόπτω. 100% είχε αναφερθεί. Ναι, λοιπόν. Θα θέλατε να δώσετε μια εικόνα εσείς, εγώ θέλω να σας ακούσω κιόλας. Να πούμε γιατί εδώ στους οι αναφορές καμιά φορά
προς τον Υπουργό μπορεί να δημιουργούν σύγχυση. Μάλιστα. Θέλετε να δώσετε μια εικόνα πώς είναι σήμερα η εκπαίδευση στο Καστελόριζο. Εκεί ακριτικά από εσάς μια ομάδα εκπαιδευτικών που δίνεται τη μάχη με αυτά τα παιδιά. Μάλιστα, η εκπαίδευση συνεχίζεται. Προσπαθούμε όσο δυνατόν περισσότερο όλοι μας. Κάνετε ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη διδακτική, κύριε Πίκε, έτσι δεν είναι εσείς? Μάλιστα, διδάσκεται τα 5 χρόνια πλέον. Κάθε χρόνο εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει μια παρερμηνία, θα έλεγα, στο θέμα του όρου. Μπορεί εμείς οι εκπαιδευτικοί και το Υπουργείο γενικότερα να το ονομάζει ενισχυτική. Για μας το λειτουργούμε σαν φροντιστήριο. Και πολλές φορές αναφέρθηκε αυτό και από τα υπόλοιπα μικρά νησιά, ότι δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Εγώ θα έλεγα είναι ακριβώς το ίδιο και μάλιστα υπάρχει και το πλεονέκτημα σαν μικρές τάξεις που έχουμε σε αυτά τα σχολεία. Το ίδιο το μάθημα να βοηθάει τα παιδιά. Ακριβώς. Από εκεί και όπως πέρα... πρέπει να κάνουμε σιγά σιγά παντού. Ναι. Λοιπόν, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν ξέρω αν μας πιστέψουν οι τηλεθεατές ότι τίποτα από αυτά που γίνονται, κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν είναι στημένο. Ακόμη και το κομπιούτερ μεταφέρθηκε. Το ξέρει ο κύριος Πίκιας. Κύριε Πίκια, υποθέτω τώρα, δεν σας πειράζει. Ακόμη και το κομπιούτερ μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί εδώ, γι' αυτό είμαστε λίγο πρόχειρα. Λοιπόν, ο κύριος Πίκιας όμως έχει κοντά του μαθητές, εφόσον βρίσκεται στο σχολείο τέτοια ώρα. Εμείς θα θέλαμε να μιλήσουμε και με μαθητές, κύριε Πίκια. Μάλιστα. Γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα αιτήματά τους, τι θέλουν. Από τον Υπουργό, έχουμε εδώ τον Υπουργό. Τους προβληματισμούς τους. Τους προβληματισμούς τους και τα αιτήματά τους. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Υπουργός. Ένας τελειόφοιτος της τρίτης λυκείου. Μάλιστα. Που σε 3 μήνες περίπου θα διαγωνιστεί για το μέλλον του. Τον ακούμε λοιπόν. Ο Αντώνης ο Σαμψάκος είναι. Ο Αντώνης Σαμψάκο. Αντώνη, καταρχήν καλή καλημέρα, επιτυχία. Κύριε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία, Αντώνη, συνολικά σε όλους τους μαθητές σου και σε εσένα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη στήριξη που μας κάνετε και μας κάνετε την τιμή να μιλήσετε μαζί μας. Αντώνη, πες μας, τι θα ήθελες να αλλάξει ο Υπουργός αν περνούσε από το χέρι του, αν μπορούσε? Λίγο περισσότερα μαθήματα πανελλαδικώς, γιατί είναι δύσκολα και υπάρχει και το μεγάλο άγχος. Μάλιστα. Περισσότερες ώρες, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν λέει αυτό, Αντώνη. Από ό,τι κατάλαβα, Αντώνη, εννοείς ότι είναι βαρύ το πρόγραμμα με τα 9 μαθήματα. Αυτό λες. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Είναι απαιτητικό, πολύ. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Πλώς είναι το πρόβλημα που απασχολεί εμάς. Το σέβομαι πάρα πολύ. Αντώνη μου, όμως, χωρίς καθόλου να θέλω να μειώσω την προσπάθεια που κάνετε όλοι και καθηγητές και μαθητές, δεν είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη που έχουμε απαιτητικό σύστημα. Ναι, καταλαβαίνω. Όλοι έχουν πολύ απαιτητικό σύστημα, πιστοποίηση των σπουδών του Λυκείου και ένα σύστημα εισαγωγής που πάρα πολλές φορές είναι πολύ πιο απαιτητικό και πιο σκληρό από το δικό μας. Συμφωνώ και καταλαβαίνω τον κόπο, την προσπάθεια, την πίεση που νιώθει κανείς στο Λύκειο μέσα από το εξεταστικό. Αλλά δεν είμαστε μόνοι στην Ευρώπη σε αυτό, ούτε οι πιο σκληροί στην Ευρώπη σε αυτό. Ναι, καταλαβαίνω. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου επιτυχία. Σας ευχαριστώ και καλημέρα σε όλα τα και παιδιά. Η επιτυχία θα είναι μεγαλύτερη αν ο ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός. Ναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Ναι, είναι άσχημο να μιλάμε για ανταγωνισμό. Είναι ένας συναγωνισμός, ένας διαγωνισμός στην κυριολεξία. Και αυτό οφείλεται, κυρία Τσαγκά, από την πίεση που υπάρχει, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών στρέφεται μόνο σε ορισμένες κατευθύνσεις. Ξεκινάμε από την ιατρική, που είναι μια ελληνική τρέλα. Δηλαδή, στην Ελλάδα των ίσως 70.000 γιατρών και της εκτεταμένης πια ιατρικής ανεργίας, είναι πάρα πολύ παράδοξο να βλέπεις ότι για τις 800 θέσεις ιατρικής υπάρχουν 8.000 πρώτης γραμμής υποψήφοι που πιέζουν για αυτές τις θέσεις. Και έτσι τι είναι? Είναι φυσικό. Όταν έχεις 800 θέσεις και έχεις 8.000 υποψηφίους, που το λιγότερο που έχει κανείς είναι 17,5 απολυτήρια, είναι πάρα πολύ φυσικό να υπάρχει ένας συναγωνισμός στο επίπεδο των δεκάτων. Είναι πραγματικά Ολυμπιακοί αγώνες. Πώς κερδίζει ο Κεντέρης με κάποια δέκατα? Έτσι πια είναι και η πίεση στις σχολές πρώτης ζήτησης. Βεβαίως αυτό δημιουργεί πάρα πολύ άγχος στα παιδιά. Δημιουργεί πάρα πολύ άγχος και θα πρότεινα να ξανασκεφτούμε. Υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο πια σχολικού προσανατολισμού. Έχουμε τα ΚΕΣΥΠ, τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Έχουμε τα ΓΡΑΣΕΠ, τα Γραφεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Καλό είναι οι γονείς να μην πιέζουμε τις δικές τους
ιδέες στα παιδιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό που βλέπεις ότι πρέπει να γίνεις γιατρός. Γιατί να γίνει γιατρός, δεν και καλά το παιδί, αν δεν το θέλει το ίδιο. Και να δούμε πόσα επαγγέλματα υπάρχουν με μεγάλη απόδοση οικονομική, με ασφάλεια και σπουδές που είναι ασφαλείς σε αυτή την προοπτική. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν είστε εσείς περιζήτητος ή αν είναι πολλά τα προβλήματα, αλλά το τηλεφωνικό κέντρο, οι συνεργάτες μας δεν προλαβαίνουν να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσουρουπλή. Κύριε Τσουρουπλή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όχι, μια στιγμή, Κάτι υπήρχε όμως, κάτι έψαχνε τόση ώρα, κύριε Τσουρουπλή. Τι βρήκατε? Ένα πολύ μικρό σχολείο, ένα τριθέσιο δημοτικό σχολείο στα Δωδεκάνησα, που είπατε. Α, κάνουμε, κυρία Τσαγκά. Στα Δωδεκάνησα είναι στην Ψήνθο. Είναι το δημοτικό σχολείο της Ψήνθου. Ψήνθου, να το δείξουμε κι αυτό. Ναι, να το δούμε. Είναι στη Ρόδο, στην αυτή της Ρόδο. Όπου βλέπετε εδώ, τη βλέπετε, είναι τριθέσιο δημοτικό σχολείο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει, ότι υπάρχουν τρεις δάσκαλοι. Όπου βλέπετε εδώ... Κύριε Σουρουπλή, με συγκινεί ιδιαίτερα και θέλω να συγχαρώ τα παιδιά. Λοιπόν... Ότι έχουν τη σημαία να κυματίζει, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Βεβαίως. Το είδατε, πριν, αν το ξαναγυρίσετε, κύριε Τσουρουπλή, λίγο, πριν το καλωσόρισμα. Κοιτάξτε τι έχουν επιλέξει τα παιδιά. Ναι, έχουν την ελληνική σημαία να κυματίζει. Χαιρετίσματα για την καλημέρα μας στην Ψήνθο, κύριε Τσουρουπλή. Να τους δώσετε χαιρετίσματα από εδώ τους μαθητές. Έχουμε φωτογραφία των μαθητών της Ψήνθου. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη τάξη, η δεύτερη τάξη, η τρίτη και η τέταρτη τάξη. Έχει κόσμο, έτσι. Βεβαίως έχει κόσμο. Και αυτή είναι η πέμπτη και η έκτη τάξη. Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να δώσουμε την καλημέρα μας, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Ψήνθο. Κύριε Τσουρουπλή, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ο κύριος Υπουργός θα μείνει, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά ακόμη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Χαρά του υπουργός που εγγενίασε καινούργιο κτίριο, χόρευε. Αυτό είναι από το κτίριο έχετε... των Αναβρήτων. Ναι. Ήταν υπέροχο κτίριο. Δεν ήταν καθόλου στο πρόγραμμα να χορέψω, αλλά ήταν μια τόσο ωραία χορευτική ομάδα. Ξέρετε και χορό δηλαδή. Ήταν μια καθηγήτρια σπουδαία που τους είχε εμπνεύσει και καθοδηγήσει. Και μπήκα κι εγώ, ήταν κριτική, μαλεβιζιώτικη και ρυθμιστική χορή. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τους παραδοσιακούς χορούς. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στους παραδοσιακούς χορούς, κυρία Τσάγκα. Υπάρχουν και άλλα ωραία πράγματα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Στο χορό περάσατε. Στο τραγούδι όμως, όπως είπε ο κύριος Σαββόπουλος, μείνατε μεταξιταστέως. Πάμε να δούμε τον κύριο Σαββόπουλο γιατί είπε για τον Υπουργό Παιδείας. Τι να παίξω στα παιδιά. Μεταξιταστέως, εδώ. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με πυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφθείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά. Όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα, ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος, ο αληθινός, σαν μικρό παιδί είναι εξόριστος. Μα ο χρόνος, ο αληθινός, είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Λοιπόν, είσαστε πολύ μακριά από τα μικρόφωνα. Σας πετάξαν έξω. Δικαίως. Σας βγάλανε από τη σκηνή. Γιατί δεν διεκδίκησα ποτέ μου τις ικανότητες ούτε του Διονύση, ούτε της Μαρίας Φαραντούρη, του Νταλάρα. Αλλά πίσω από αυτό, τη μεγάλη τιμή που κάνανε οι τρεις αυτοί σπουδαίοι δημιουργοί να έρθουν στους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Μαθητικούς Αγώνες, είναι 30.000 παιδιά
που μετήχαν σε αυτό το πανηγύρι πολιτισμού στο δημόσιο σχολείο. Και τους ευχαριστώ και πάλι και τους τρεις, γιατί ενθάρρυναν τα παιδιά σε μια διαφορετική δημιουργία, κυρία Τσαγκά, στο κέφι, στην παραγωγή πολιτισμού μέσα στο σχολείο. Λοιπόν, έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, κύριε Υπουργέ, πάρα πολλά. Έχει σπάσει κυριολεκτικά το τηλεφωνικό κέντρο, κυρίως καθηγητές τηλεφωνούν και γονείς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως, πριν περάσουμε στο να απαντήσετε σε αυτά, θα απαντήσουμε λίγο αργότερα, να μαζέψουμε, να ομαδοποιήσουμε τα τηλεφωνήματά σας, κυρίες και κύριοι, γιατί είστε πολύ, έχετε κοινά αιτήματα. Να πάμε στο τι γίνεται με το ΑΣΕΠ. Έχουμε εδώ πέρα αδιόρθωτα κείμενα 70.000 υποψηφίων προσληφθέντων, κύριε Υπουργέ. Είναι ακριβές ότι το ΑΣΕΠ, που είναι κάτι ξένο... Καταρχήν ισχύει αυτό, υπάρχουν 70.000 γραπτά αδιόρθωτα. Ισχύει, διότι το ΑΣΕΠ έχει μια περιπέτεια. Το ΑΣΕΠ, όπως ξέρετε, δεν ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Είχε μια περιπέτεια στο κτίριό του και δεν είχαν χώρο να διορθώσουν τα γραπτά. Δόξα τω Θεώ βρέθηκε λύση, αλλά ευτυχώς όλο το σκέλος των πολλαπλών ερωτήσεων είναι διορθωμένο. Άρα, να το πούμε απλά για τους θεατές μας, πριν απ' όλα για τους ίδιους συμμετέχοντες, η διόρθωση αρχίζει και εγκαίρως... Πότε, κύριε Υπουργέ? Και εγκαίρως, αρχίζει πια, γιατί έχουμε βρει τους χώρους. Οι εκπαιδευτικοί που θα είναι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ θα διοριστούν εγκαίρως και θα είναι στα σχολεία μας. Κύριε Υπουργέ, μία αίθουσα ψάχνανε τόσο καιρό. Όχι, όχι, είναι το κτίριο του ΑΣΕΠ ολόκληρο. Έληξε η σύμβαση εκεί που το Υπουργείο Εσωτερικών του στέγαζε και έπρεπε να βρουν άλλο χώρο. Και τρέξαμε κι εμείς, γιατί και εμάς μας αφορά, όπως όλους τους άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, να βοηθήσουμε να βρεθεί χώρος για το ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο, να συζητήσουμε τώρα τι γίνεται με το Ιράκ. Να φύγουμε λίγο από θέματα παιδείας, θα επιστρέψουμε. Εσείς κρίνετε. Είστε συμπαρουσιαστή σήμερα. Εσείς, το ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Δικιά σας εκπομπή είναι, λοιπόν, εσείς κανονίζετε τους ρυθμούς της. Λοιπόν, να πούμε αυτά που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, ότι η πολεμική μηχανή των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμάζεται για ένα νέο πόλεμο, μια νέα καταιγίδα της ερήμου. Ένα Ιράκ που μαστίζεται από τις ασθένειες και δεκάδες παιδιά πεθαίνουν καθημερινά. Η εβδομάδα που έρχεται είναι κρίσιμη για τις εξελίξεις στην περιοχή και ένας πόλεμος θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και σε λίγο θα συζητήσουμε το θέμα. Ένας λαός που ζει στην εξαθλίωση και τις στερήσεις, αποτέλεσμα του εμπάργκο που έχει κηρυχθεί κατά του Ιράκ. Άρρωστα παιδιά χωρίς φάρμακα που ζουν τις συνέπειες του προηγούμενου πολέμου. Η στρατιωτική μηχανή των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη βοήθεια των φρόνιμων και υπάκων συμμάχων, έτοιμη για ένα νέο χτύπημα κατά του Ιράκ. Ο Γιάννης Διακογιάννης επισκέφθηκε το Ιράκ την πρωτοχρονιά του 1999, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που είχε διατάξει ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Bill Clinton, και περιγράφει την κατάσταση που συνάντησε στο νοσοκομείο Καρίμα. Εκεί πέρα είδα θαλάμους των 30 ανθρώπων. Βεβαίως, τέτοιους θαλάμους μπορεί πιθανώς να βρεις και σε άλλες τριτοκοσμικές χώρες. Μόνο που σε αυτούς τους θαλάμους δεν υπήρχαν φιάλες οξυγόνου, δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχαν νοσοκόμες, ήταν ελάχιστοι οι γιατροί τους οποίους συνάντησα. Και το χειρότερο είναι ότι έκανε πάρα πολύ κρύο. Για να ζεσταθούν λοιπόν 2-3 άρρωστοι που θα έπρεπε να βρίσκονται στην εντατική, είχαν κάνει την εξής εφεύρεση. Υπήρχαν μπρίζες πάνω από τα κρεβάτια τους και παίρναν ένα γυμνό καλώδιο οι συγγενείς τους. Το γυμνό καλώδιο το παίρναγαν από τη μία τρύπα στην άλλη και το καλώδιο αυτό πυρακτωνόταν. Και έτσι θερμαίνονταν ο άρρωστος, ο οποίος θα έπρεπε να βρίσκεται στην εντατική. Έκκληση για την αποτροπή του πολέμου απευθύνουν προς την κυβέρνηση και τα κόμματα 66 βουλευτές και 48 κοινοβουλευτικοί συντάκτες, ύστερα από πρωτοβουλία του Παναγιώτη Κρητικού, εκφράζοντας και την άποψη των Ελλήνων πολιτών. Η ευκαιρία, η ώρα να ξεσηκωθούν. Οι κυβερνήσεις και οι λαοί κερδούν ως εδώ. Θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με άλλα μέσα και όχι με τον πόλεμο. Ποιος πόλεμος, επαναλαμβάνω, είναι εις βάρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εις βάρος της ευρωπαϊκής οικονομίας, εις βάρος της ευρωπαϊκής ένωσης. Πιστεύω στο τέλος να επικρατήσει η λαϊκή και μέσω της ευρωπαϊκής ένωσης. Πολύ κακός. Δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει λογική σε όλα αυτά? Καθόλου. Δυστυχώς είναι λυπηρόν αυτοί που κυβερνάνε. Και αυτοί και ειδικά οι Αμερικανοί που θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Σε οικονομικές επιπτώσεις θα έχουμε, αρνητικές οπωσδήποτε. Ο πόλεμος στο Ιράκ είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύουμε, καθώς οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες και πολύπλευρες. Ήδη έχουμε τις πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία, διότι όπως ξέρετε η τιμή του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί πλέον στα ύψη. Επομένως θα έχουμε μοιραία και επιβαρημένο κόστος των προϊόντων, άρα θα έχουμε και επιβάρηση
του κόστους του προϊόντος από το καταναλωτικό κοινό. Άρα θα έχουμε πτώση της κινήσεως των προϊόντων. Αυτά όλα επηρεάζουν δυσμενώς την οικονομία μας. Σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία αναβαθμίζεται. Τη χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να βάλουν στρατεύματα προς το βόρειο Ιράκ. Αναβαθμίζεται η Τουρκία και αυτό οπωσδήποτε θα μας επηρεάσει και στο Κυπριακό, αλλά και στα θέματα του Αιγαίου και της Θράκης, τα οποία παραμένουν πάντα ανοιχτά. Ας ευχηθούμε η φωνή των μικρών παιδιών να φτάσει κάποια στιγμή στα αυτιά των μεγάλων που παραμένουν ερμητικά κλειστά. Δεν θέλουμε τον πόλεμο, θέλουμε την ειρήνη. Αυτές οι φωνές όμως οι παιδικές μάλλον δεν θα φτάσουν στα αυτιά των μεγάλων. Κοντά μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Δρούγος, διεθνολόγος, στρατιωτικός αναλυτή. Καλημέρα και στον κύριο Υπουργό. Καταρχήν πείτε μου πότε να περιμένουμε τον πόλεμο, γιατί από ό,τι φαίνεται εκτός αν ανατραπεί ο Σαντάμ Χουσέιν, μόνο σε αυτή την περίπτωση δεν θα γίνει πόλεμος. Μόνο αν ανατραπεί, αν αυτεξοριστεί. Αλλά δεν έχουν πετύχει προσπάθειες ούτε από τη Σαουδική Αραβία, ούτε από τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον κύριο Γκιούλ. Νομίζω ότι από την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε αφήσει τα θέματα παιδείας, κύριε Υπουργέ. Απλά θεωρούμε ότι και το Ιράκ είναι πολύ σημαντικό. Θα επιστρέψουμε στα θέματα παιδείας και θέλω να συμμετάσχετε κι εσείς στην κουβέντα για τον πόλεμο. Κύριε Τσαγκάρη, δική σας εκπομπή την κατευθύνετε και ανάγκες της ενημέρωσης του. Θέλω να συμμετέχετε κι εσείς όμως. Αν μου απευθύνετε το λόγο, θα βεβαίως, σαφώς. Περί τα τέλη Φεβρουαρίου, ουσιαστικά θα υπάρχουν γύρω στους 185.000 Αμερικανοί και κάπου 30.000 Βρετανοί περιφερειακά του Ιράκ. Αναφέρομαι δηλαδή σε Ιορδανία, Τουρκία και στα Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία. Και λογικά θα πρέπει εκτός απρόπτου με αρχές Μαρτίου να ξεκινούν πολεμικές επιχειρήσεις. Δύσκολα βλέπω τα πράγματα πλέον εκεί που έχουν φτάσει. Δηλαδή είναι αποφασισμένες κυβερνήσεις Αμερικής, Βρετανίας και Αυστραλίας. Σήμερα είναι ο Αυστραλός Πρωθυπουργός στη Ουάσιγκτον να σταματήσουν. Δηλαδή ακόμα οποιαδήποτε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη δεν θα έχει κανένα ρόλο, γιατί σήμερα συνεδριάζει ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών για την έκτακτη σύνοδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το σκηνικό, αν παίξουν κάποιο ρόλο οι Κοιτάξτε, Ευρωπαϊκοί. Η ελληνική προεδρία είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένη και έχει κάνει πολύ γενναίες προσπάθειες ο Υπουργός των Εξωτερικών και τα ταξίδια στις αραβικές χώρες. Μάλλον λείπει ο Υπουργός Εξωτερικών. Συνέχεια και στη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι η δουλειά του. Και το γεγονός, αυτή είναι η δουλειά του. Γιατί έχει την ιδιότητα, όπως και ο κύριος Δρούγκος σωστά ανέφερε, του Προεδρεύοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει πραγματικά τεράστιο έργο. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες με την διπλή αυτή ιδιότητα. Ο Γιώργος Παπαδρέου είναι παντού, προωθώντας μια τελευταία ευκαιρία για την ειρήνη. Εσείς τι βλέπετε, κύριε Ευθυμίου? Κοιτάξτε, κυρία Τσαγκά, αν αναλύσουμε τα πράγματα, εμείς που έχουμε ζήσει ένα δικτατορικό καθεστώς, ξέρουμε ότι το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν είναι ένα από τα απεχθέστερα καθεστώτα που υπάρχει στον κόσμο. Σωστά. Μιλάμε για μια οργανωμένη τυραννία που την έκταση και το χαρακτήρα της δεν την έχουμε συλλάβει. Σας θυμίζω την εξόντωση ολόκληρων χωριών Κούρδων με χημικά αέρια και την εξαφάνιση δεκάδων χιλιάδων αντιφρονούντων αντικαθεστατικών με τεράστια βασανιστήρια, αίμα, βία. Άρα μιλάμε για ένα καθεστώς τυραννικό στην κυριολεξία. Όμως το ζητούμενο, αν θες μια διεθνή τάξη πραγμάτων δικαιοσύνης, δεν είναι να χρησιμοποιήσεις τη στρατιωτική ισχύ με έναν τρόπο που δημιουργεί σαφώς την αίσθηση ότι μιλάμε για κατανομή συμφερόντων και μάλιστα γύρω από το πετρέλαιο, αλλά αν θες να συμβάλλεις σε αυτές τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι ότι πρέπει να εξαντλήσεις τα όρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να επιχειρήσεις με ειρηνικά μέσα να αποκαταστήσεις όχι μόνο στο Ιράκ, σε όλο τον κόσμο, μια τάξη δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτός, κύριε Ευθυμίου, είναι ο ρόλος Αμερικής να αποκαταστήσει τάξη δικαιοσύνης και ηρεμίας? Όχι. Επαναλαμβάνω. Η τάξη δικαιοσύνης δεν είναι κάτι επιμερισμένο που επιλέγει σε έναν κάθε φορά. Είναι κάτι που πρέπει να επιβληθεί παγκόσμια. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει να δώσουμε δύναμη στους θεσμούς που διεθνώς εγγυώνται αυτές τις διαδικασίες, όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Άρα πρέπει να εξαντλούμε σε κάθε περίπτωση τις δικαιοδοσίες των διεθνών οργανισμών και να επιδιώκουμε μια ειρηνική λύση. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάμε για ένα βαθιά απεχθές καθεστώς, αλλά δεν υπάρχει ταυτόχρονα αμφιβολία ότι η παγκόσμια λογική της δικαιοσύνης οδηγεί στην εξάντληση των μέσων της ειρήνης και όχι στην επιλογή του πολέμου. Κύριε Δρούγε, εσείς τι βλέπετε? Εγώ πιστεύω το εξής, ότι κάνει μια προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν προσέξατε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί κάτι πήγαν να κάνουμε στην Σύνοδο του Μονάχου, δηλαδή να βγει κάτι
ας πούμε, εναλλακτικό, δηλαδή να αναπτυχθούν επιπρόσθετοι ανώχρανοι, επιπρόσθετοι επιθεωρητές, κάποια αεροσκάφη αναγνώρισης. Τα μαζέψαν πίσω όμως, γιατί έπεσαν αλλεπάλληλες επιθέσεις από Colin Powell, τον υπουργό των εξωτερικών, χθες το βράδυ, και τον Donald Rumsfeld στη σύνοδο του Μονάχου, στην οποία συμμετείχε ο Γιάννος Παπαντονίου, μια και είναι η ετήσια σύνοδος που γίνεται εκεί. Νομίζω το βλέπω πολύ δύσκολο την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση να κάνει μεγάλες ενέργειες. Η ελληνική προεδρία θα προσπαθήσει πολύ και έχει προσπαθήσει πάρα πολύ. Το ότι ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών ήταν παρατηρητής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όταν ο Colin Powell σε μια ομιλία τομή παρουσίασε και τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε, θεωρώ ότι η χώρα μας αναβαθμισμένη. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον μεγάλους Γερμανούς, Βέλγους ή κάποιους άλλους να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων. Πηγαίνει για πόλεμο. Είναι αναπόφευκτος από ό,τι φαίνεται, κατά 90%. Χρόνια να λύει ο πολέμος και βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Πότε θα ξεκινήσει, πόσο θα διαρκέσει, αυτό που μας ενδιαφέρει όλους. Και τι εκτιμήσεις υπάρχουν για τα θύματα, κύριε Δουβουγέ. Εκτός απρόπτου, αν δεν γίνει κάτι, γιατί μην ξεχνάμε την Παρασκευή, έχουμε τη δεύτερη έκθεση των επιθεωρητών Hans Blix και Mohamed Baradei. Έχουμε και άλλη μία περί τα τέλη του μήνα. Αν δεν γίνουν κάτι φοβερά πράγματα το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, λογικά πάμε μέσα στο Μάρτιο για επιχειρήσεις. Επειδή έχω παρακολουθήσει επί χρόνια τους Αμερικανούς στην προετοιμασία πολέμων. Ασχολείστε 15 χρόνια με τα θέματα του Ιράκ. Και ιδιαίτερα με το Ιράκ. Δηλαδή, ας πούμε, στα χημικά, στα βιολογικά, ήμουν στη Γενέβη και τα λοιπά και τα παρακολουθώ από κοντά. Βλέπω αυτή τη στιγμή ότι θα κρατήσει από μίνιμουμ 10 μέρες έως 5 έως 6 εβδομάδες maximum, παραπάνω με τα όπλα που έχουν και με τη νέα γενιά που θα εμφανίσουν οπλικών συστημάτων, δηλαδή με βόμβες άνθρακα, με βόμβες γραφίτι, μάλλον όχι άνθρακα, με βόμβες μικροκυμάτων, με ενεργειακά συστήματα κτλ. Νομίζω θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο Ιράκ να μπορεί να επικοινωνήσει ο Σαντάμ Χουσέινι με τους διοικητές του. Και βλέπω να κρατάει τουλάχιστον από, σας είπα, από 10 μέρες έως 6 εβδομάδες maximum. Όσον αφορά στα θύματα, κύριε Δουβουγέ, νομίζω θα είναι λίγα. Διότι αυτή μια, μπορώ να σας πω ότι θα είναι λίγα και αυτό το λέω με. Υπήρχε εκτίμηση για 500.000. Κοιτάξτε, θα υπάρχουν προβλήματα με πρόσφυγες, γιατί ας πούμε και ο πρώτος πόλεμος έφερε περίπου 1.200.000 πρόσφυγες, κυρίως προς Τουρκία, προς Ιορδανία κλπ. Αλλά αν δούμε τα νέα οπλικά συστήματα, τα οποία θα είναι πολύ 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 αναβαθμισμένα σε σχέση με Κόσοβο ή σε σχέση με την πρώτη καταιγίδα, πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή για όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες οι Αμερικανοί. Συνεπώς, και επειδή η κοινή γνώμη δεν έχει με το μέρος τους, στην Αμερική τέλος πάντων είναι, όπως και ο κ. Υπουργός, στην Ευρώπη ο κόσμος δεν είναι με το μέρος των κυβερνήσεων, ακόμα και η εργατική κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι από τις σκληρές κυβερνήσεις, δεν έχει την κοινή γνώμη με το μέρος σε πολλά πράγματα, ακόμα και το ίδιο το κόμμα του υπάρχει πρόβλημα μέσα στον κ. Μπλερ, δεν συζητάω για άλλα κόμματα στην Ευρώπη. Συνεπώς, νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες να το περάσει. Αλλά ξέρετε, Άγγλοι και Αμερικανοί, μόλις ξεκινάει πόλεμος, ενώνονται υπό την ηγεσία τους και συνεπώς νομίζω ότι θα αυξηθεί η υποστήριξη προς τις πολεμικές επιχειρήσεις. Μετά τον πόλεμο, ποια είναι η εκτίμηση, τι σενάριο υπάρχει για την κατάσταση στην περιοχή, κύριε Δρούγε? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο είναι και διαβαθμισμένη μάλιστα μελέτη πολλών Αμερικανών ειδικών, γνωστών μάλιστα, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει το τι θα γίνει στο post-Saddam, όπως ονομάζεται, Ιράκ, δηλαδή στο μετά-σανταμικό. Αναφέρεται ότι θα αλλάξουν, κυρία Τσαγκά, όλα. Δηλαδή από την διάλυση της μυστικής υπηρεσίας του Ιράκ, που είναι διαβόητη. Από το καθεστώς στον Μπαθικό, το οποίο θυμίζει καθεστώς ιδιόμορφης κατάστασης, που όπως είπε ότι θα γίνει από μπαθοποίηση, όπως μπορώ να τη μεταφράσω την έκφραση. Θα υπάρξουν, ας πούμε, καταστροφές οπλικών συστημάτων. Θα υπάρξει αλλαγή στο διοικητικό σύστημα, στο σύστημα εκπαιδεύσεως. Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι για 18 πολλοί μήνες. Λένε ότι θα υπάρχει περίπτωση να γίνει εμφύλιο στο Ιράκ, κύριε Δουβουγέ. Κοιτάξτε, οι Κούρδοι είναι τώρα με τους Αμερικανούς και ίσως τους έχουν δώσει μια οριακή αυτονομία και δεν αποκλείται, ας πούμε, να ελέγχονται κάπως τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα ενεργήσουν οι Σιίτες μουσουλμάνοι του Νότου, που είναι φανατικοί ριζοσπάστες και μπορεί αυτή να έρθουν σε αντιπαράθεση με το κεντρικό Ιράκ, που είναι πιο σουνητικό. Αλλά δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Πείτε μου κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα. Τι συνέπειες θα έχουμε εμείς από τον πόλεμο? Πιστεύω, όπως είχε αναφέρει και ο Τζοχατζόπουλος, αρμόδιος υπουργός, ότι στην αρχή της πρώτης μια-δύο εβδομάδες εμφανιστεί αύξηση τιμής του πετρελαίου. Σημαντική εξαιτίας, πιστεύω, πάνω από τα 32, πάνω από τα 33. Μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πολλοί κόσμος πάει ακόμα. Ελέγχεται η υποκρισία. Τρέχει στα σούπερ μάρκετ κόσμος για την περίπτωση πολέμου. Θα παρακαλούσα εδώ να πούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όλη η πολιτική της κυβέρνησης, όπως ο Πρωθυπουργός την εξέθεσε προς τον ελληνικό λαό ήδη από τον Οκτώβριο, έχει όλη την πρόβλεψη του πιο δυσμενού σεναρίου, που είναι οι πολεμικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Η κυβέρνηση έχει δράσει πάρα πολύ υπεύθυνα, έχει προπαρασκευαστεί πλήρως. Από το καλοκαίρι, σε τιμές πάρα πολύ φθηνές, η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας σε πετρέλαιο. Έχουμε επάρκεια 6 εβδομάδων, ό,τι και αν συμβεί. Και αυτή την προμήθεια την κάναμε στις πιο χαμηλές τιμές. Στις πιο χαμηλές τιμές. Η πρόβλεψη που έχουμε κάνει στην οικονομία είναι συνυφασμένη με όλα τα δυσμενή σενάρια. Η χώρα δηλαδή θα τραυματιστεί στο μικρότερο δυνατό βαθμό και από το πιο δυσμενές σενάριο, επειδή ακριβώς ο Κώστας Σιμίτης προετοίμασε την κυβέρνηση και τη χώρα από πολύ νωρίς και πολύ καν πριν εκδηλωθούν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο όλα αυτά τα σενάρια. Οι ρυθμοί ανάπτυξη θα παραμείνουν τουλάχιστον στις 3,5% στη χώρα και οι βασικοί μηχανισμοί της οικονομίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν και στην πιο δυσμενή εκδοχή.
Από εκεί και πέρα όμως, κυρία Τσαγκά, θέλω να τονίσω. Ποιος δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ειρηνικής επίλυσης. Η επίθεση, η τελική στρατιωτική ενέργεια είναι το σενάριο που έχει, ο κύριος Δρόγκος θα τα ξέρει καλύτερα που είναι η δουλειά του, έχει τις πιο απρόβλεπτες εκδοχές πίσω. Mm-hmm. Η ειρηνική λύση του θέματος, δηλαδή να τελειώσει η διεθνής κοινότητα με το καθεστώς του Σαντάμ, δεν έχει τελειώσει ακόμα ως προοπτική, ως ελπίδα. Και πρέπει πάνω εκεί να δουλέψουμε. Αυτό κάνουμε ως Προεδρία, αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι αυτή η προσπάθεια για την ειρήνη είναι προσπάθεια για τη διεθνή σταθερότητα και την εμπέδωση των κανόνων του ΟΗΕ. Είναι κάτι που το παλεύουμε σκληρά, αλλά η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια, ακόμα και τα πιο δυσμενή. Κύριε Δρούγια, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Εγώ πιστεύω το εξής, ότι αν τυχόν φτάσουμε στα πολεμικά σενάρια, από εκεί και πέρα η μετά Σαντάμ εποχή θα είναι και πιο δύσκολη. Αναφέρεται ότι ο ΟΗΕ θα βάλει κάποιον πολιτικό επίτροπο για όλα τα θέματα. Κάποιος Αμερικανός στρατηγός θα είναι σαν ανθύπατος, να το πούμε έτσι, στην περιοχή. Και συζητούν για το σενάριο του Κωσόβου, δηλαδή ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση. Για 10 χρόνια περίπου. Σίγουρα, γιατί το Ιράκ είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ευχής έργο θα είναι, επιτέλους να ανοίξει και το θέμα του Παλαιστινιακού, να κινηθεί η διαδικασία μέσα από ένα χάρτη επίλυσης βασικών μεσανατολικών ζητημάτων, Παλαιστινιακό, υψόμετρο Γκολάν, υδάτινη πόρη, και ας ελπίσουμε προς το καλύτερο. Άλλο, θα συμφωνήσω με τον κύριο Υπουργό ότι είναι ένα από τα χειρότερα καθεστώτα που έχουν υπάρξει, δηλαδή στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη χρήση χημικών όπλων, στις εμπλοκές του που το έχω δει στα βιολογικά όπλα. Πήρε η κυρία Τσαγκά 4 ολόκληρα χρόνια για να παραδεχθεί ο Σαντάμ ότι είχε βιολογικά όπλα. Τώρα πόσο μάλλον αυτά που παρουσίασε ο κύριος Πάουελ, να βρούμε τα 18 φορτηγά που κυκλοφορούν και που είναι κινητά από βιολογικά εργαστήρια. Είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολη περίπτωση στο Ιράκ και η Βόρεια Κορέα, ιδιόρυθμα, κεντρικά καθεστώτα εκτός σύγχρονης εξέλιξης και παγκοσμιοποίησης. Το θέμα ενδιαφέρει όλους μας. Ο κόσμος όμως, ξέρετε, κύριε Ρούχο, δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά παίρνει τηλέφωνο και ενδιαφέρεται για τα θέματα παιδείας επειδή έχουμε εδώ τον Υπουργό. Αλλήμον, είναι ο Υπουργός θα μου και είδα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με το διαδίκτυο και πράγματα που δεν ήξερα. Και συγχαρητήρια για αυτό. Προσκαλεσμένο και πάλι για τα θέματα πολύ. Του Ιράκ. Εγώ σας ευχαριστώ που μας κάνατε τιμή και ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, χαρά μου. Κύριε και κύριοι, τα τηλέφωνά μας του πλήρους πρωινού 3481546, 3481560570 κοντά μας ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου. Περιμένει τις δικές σας ερωτήσεις, θα απαντήσει σε όλα όσα εσείς θέλετε. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Πλήρες πρωινό λοιπόν, κοντά σας μέχρι τις 10, κοντά μας ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου, ενώ στην παρέα μας προσθέθηκε ο κύριος Λάμπρος Συντώσης, αναπληρωτής καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας Χαροκόπιου Πανεπιστημίου. Τα μπακαλά, κύριε Συντώση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον κύριο Υπουργό. Καλημέρα, κύριε Συντώση. Λοιπόν, σε λίγο θα μας πείτε τα αποτελέσματα έρευνας για το τι τρώνε οι μαθητές, το αν τρέφονται σωστά. Και να μας πείτε και για τα κηλικία, μια που είναι εδώ υπουργός. Τι γίνεται εκεί και τι πρέπει να γίνεται. Πριν πάμε σε αυτό το θέμα, όμως, να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Ραγιό Λεπίδου. Ραγιό, καλημέρα. Καλημέρα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Και έχετε κρύο εκεί. Πάρα πολύ κρύο. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Στους 3 βαθμούς. Μάλιστα. Καλό κουράγιο, λοιπόν. Ευχαριστούμε. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, Ελένη, και για τον κύριο υπουργό. Μητέρες, διευθυντές δημοτικών και γυμνασίων σχολείων. Τα προβλήματα που εντοπίζονται εδώ πέρα πάνω κυρίως περιορίζονται στην έλλειψη των βιβλίων, των χώρων, αλλά και στην ακαταλληλότητα των κτηρίων. Σε ποιες περιοχές, Ραγιό? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι στο Χορτιάτι υπάρχει ένα νηπιαγωγείο, το οποίο δεν έχει χώρο να κάνει τα μαθήματά του, και στεγάζεται στην Ψισταριά ο Σάκης. Είναι σε ψισταριά, μισό λεπτό, σε ψισταριά που το βράδυ είναι ψισταριά για το πρωί σχολείο. Και ονομάζεται ο Σάκης. Είναι πρώην. Το οποίο εδώ ψισταριά ο Σάκης, κύριε Υπουργέ. Να ολοκληρώσει η κυρία Ραλίδου, ναι. Να το πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχήν είμαι απολύτως βέβαιος, κύριε Ραλίδου, δεν ξέρω. Ραγιό Λεπίδου. Λεπίδου, συγγνώμη, δεν το άκουσα καλά έτσι. Δεν υπάρχει θέμα βιβλίων, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο. Φέτος η χρονιά διακρίθηκε ότι για πρώτη φορά τα βιβλία ήταν όλα έγκαιρα 11 Σεπτεμβρίου στη θέση τους. Υπάρχει όμως ένα ουσιώδες πρόβλημα σχολική στέγη στη Θεσσαλονίκη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Ψωμιάδης, ο νέος νομάρχης, είχε τη γενναιότητα και την εντυμότητα προχθές, όταν θεμελίωνε με τον κύριο Γκεσούλη ένα καινούριο σχολείο στη Θεσσαλονίκη, να αναγνωρίσει αυτό που λέγαμε πάντα, ότι η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει γεγραμμένα 70 δις για τη σχολική στέγη. Αυτό που είπε ο κύριος Ψωμιάδης είναι ότι βρήκα λεφτά. Αυτή τη στιγμή είναι γεγραμμένα 70 δις μόνο για τη Θεσσαλονίκη, μόνο για τη σχολική στέγη. Τι συμβαίνει όμως στη Θεσσαλονίκη, και το ξέρουν οι Θεσσαλονικείς καλά. Δυστυχώς,
δεν υπήρξε η πρόνοια της έγκαιρης δέσμευσης χώρων. Διότι δεν μπορούμε να ανατινάξουμε οικονομικά τετράγωνα για να κτίσουμε σχολεία και χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση με τόλμη, με κατηγορηματικότητα να δεσμεύσει σχολικούς χώρους, όπως το ίδιο πιστεύω θα κάνει η κυρία Μπαγκογιάννη και δεν έκανε ο κύριος Σαβραμόπουλος εδώ όπως έπρεπε. 15 οικόπεδα στην Αθήνα, δεν, ενώ εμείς τα έχουμε δεσμεύσει, ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων τα έχει δεσμεύσει ως σχολικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων δεν κατάφερε να τα εγκρίνει ως σχολικά. Άρα, αν δεν έχεις χώρο, η κυβέρνηση κάνει το χρέος της, δίνει τα χρήματα, πρέπει η νομαρχιακή, η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτά τα χρήματα να τα μετατρέψει σε σχολείο. Για να τα μετατρέψει σε σχολείο, ξεκινάς προφανώς από το χώρο. Προφανώς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θέλει να υποστεί το κόστος, κύριε Ευθυμίου, κάθε φορά. Έχει ένα κόστος, αλλά έχει και ένα όφελος, κυρία Τσαγκά. Θα μου επιτρέψετε να πω, υπάρχει μια σύγκρουση τώρα στην Αθήνα, που τη ζω προσωπικά, με το χώρο του Μπαρμπίκα στην Αγία Παρασκευή. Αυτός ο χώρος έχει δεσμευτεί ως σχολικός χώρος. Θα γίνουν λοιπόν σχολεία. Θα γίνουν ΤΕΕ για να εξυπηρετηθεί όλη αυτή η περιοχή στη δημόσια Μάλιστα. σχολική στέλη. Ραλιό, άλλα προβλήματα. Άλλο ένα πρόβλημα το οποίο έχει εντοπιστεί και είναι αρκετά σοβαρό, γιατί έχει εντοπιστεί σε αρκετές περιοχές στην Δυτική Θεσσαλονίκη, αφορά την έκδοση κάποιων βιβλίων και συγκεκριμένα τις φυσικές επιστήμες. Τα σχολεία της Νεάπολης, Ασβεστοχώρη, Καλοχωρίου και Ευκαρπίας, η ύλη του συγκεκριμένου βιβλίου είναι τελείως διαφορετική με την ύλη των άλλων σχολείων. Δηλαδή, οι φυσικές επιστήμες έχουν εκδοθεί στις 20 Δευτέρου του 2002 στην Θεσσαλονίκη με τελείως διαφορετική ύλη από αυτά που έχουν εκδοθεί στις 15 Δευτέρου του 2002. Κύριε Υπουργέ. Δεν μπορώ να καταλάβω το θέμα έτσι πώς το ακούω. Είναι ίδιο βιβλίο, ο ίδιος τίτλος. Να το κοιτάξω, να καταγράψουμε αυτή τη στιγμή ναι. το τι ακριβώς λέτε, αλλά αν μου επιτρέπετε να σας πω, είναι απόλυτα δύσκολο να υπάρχει αυτό και πιθανότατα, όπως συμβαίνει συνήθως, είναι παρερμηνίες μεταξύ εγκυκλίων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, πουθενά δεν μας έχει αναφερθεί θέμα να υπάρχει ζήτημα σύγχυσης στην ύλη. Γιατί υπάρχει το εξής. Κύριε Υπουργέ, πάντως θα το κοιτάξετε το θέμα. Κύριε Τσαγκά, να πούμε κάτι. Η ύλη ανακοινώνεται πάντα από τότε που ανέλαβα υπουργός. Ανακοινώνεται από την αρχή του σχολικού έτους, όχι όπως παλιά που είχαμε εξεταστέα και διδακτέα μαζί και ανακοινωνόταν η ύλη στο τέλος της χρονιάς. Τώρα, με την αρχή της χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η ύλη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτή η σύγχυση, θα το ψάξουμε. Κυρίως γονείς έχουν πάρει. Αλλά αν μου επιτρέπετε από τον τρόπο πια που λειτουργούμε, ότι η ύλη προανακοινώνεται 11 Σεπτεμβρίου, ξέρει ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής ποια είναι η ύλη που έχει μπροστά του. Κάτι πολύ συγκεκριμένο και ενσυγχύσει σε αυτή την περιοχή μπορεί. Θα αφορά ερμηνευτικές εγκυκλίους, όχι την ύλη. Άλλο ραλιό. Έχει κάτι άλλο να μας πεις, γιατί έχουμε και εδώ από την Αθήνα. Έχουμε όχι, αφήσει την Αθήνα πίσω και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και τα βιβλία. Και όχι, η Θεσσαλονίκη έχει δίκιο η ραλιό, ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα οξυμένο πρόβλημα σχολικής στέγης. Γι' αυτό έχουμε δώσει από την αρχή μια ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη. Με ιδιαίτερη χρηματοδότηση. Έχουμε στρέψει όλες τις δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή, όπως παλιότερα ο Φίλιππος ο Πετσάνικος, τώρα ο Νίκος ο Γκεσούλης, ο Υφυπουργός, είναι αφιερωμένος εκεί. Και το ξέρει η τοπική κοινωνία και χαίρομαι το εννοώ που είχε τη γενναιότητα ο κύριος Τσομιάδης να αναγνωρίσει ότι η κυβέρνηση έχει λάβει όλα τα μέτρα να υπάρξει ένταση σχολική στέγη στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι όμως να συναρμοστεί οριστικά και ο Δήμος και η Νομαρχία. Έτσι ώστε να δώσουμε τη μάχη όπως τη δίνουμε Μάλιστα. παντού στην Ελλάδα και την κερδίζουμε. Ραλιό, να σε ευχαριστήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δούμε, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε Συντόση, πάμε να δούμε τι πρέπει να. Επειδή είμαστε εκπομπή πλήρες πρωινό, κύριε Ευθυμίου, έτσι. Πάμε να δούμε τι πρέπει να τρώμε το πρωί για να είμαστε δυνατοί και δυναμικοί. Είστε από το καλάδα, ρε. Πορτοκαλάδα, θέλετε. Ναι. Από πορτοκάλια. Όχι, από μούσμουλα. Καλό. Ένα χυμό πορτοκάλι είναι μια καλή αρχή για το πρωινό όλων μας. Το φρούτο με το χυμό ομοίως είναι πλούσια πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχείων και επίσης ενέργειας, άρα και αυτά μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν ένα ιδανικό γεύμα. Κόκκινο! Ορίστε κύριε. Για δες το ψυγείο παιδάκι, μην έχει πλησιάσει καθόλου σαλαμάκι. Και γρήγορα γιατί βιάζω. Όχι κύριε, το φάγατε χθες όλο. Αυτές τις παραγγελίες καλό είναι να τις ξεχάσετε, τουλάχιστον για το πρωί. Το γάλα με τα δημητριακά θεωρούνται από τα κύρια γεύματα, από τα κύρια συστατικά ενός πρωινού γεύματος.
Ένα γάλα με χαμηλό σε λιπαρά μας προσφέρει πολλές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία που χρειαζόμαστε. Τα δημητριακά είναι πάρα πολύ καλή πηγή υδατανθράκων, δηλαδή άμεσης ενέργειας που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Κατ' επέκταση, ο συνδυασμός αυτός φαίνεται πως είναι ιδανικός για το ξεκίνημα της ημέρας. Καλές οι συμβουλές, αλλά ποιος σας ακούει? Αυγουλάει και την κανίτα, μπέικον αυτά. Υγιεινό. Καθόλου. Καφεδάκι, γάλα. Μαρμελάδα και πορτοκαλάδα, αυτό. Βιάζομαι και πίνω μόνο καφέ. Τίποτα. Ένα πλήρες πρωινό πάντως είναι απαραίτητο για να είμαστε αποδοτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωινό, η ενέργεια που παίρνουμε από το πρωινό, είναι η ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός για να επιτελέσει τις πρώτες διεργασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι η τροφή του εγκεφάλου, φαίνεται πως αυξάνει και τη διάθεσή μας. Κατ' επέκταση, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το πρωινό είναι, αν όχι το σημαντικότερο, ένα από τα κύρια γεύματα της ημέρας που δεν θα πρέπει να παραλείπουμε. Κόπτινο! Τι τρέχει! Για φέρε μου και ένα ποτήρι νερό. Λοιπόν, κάτι να έλεγε ο Κώστας Βουτσάς. Να πάμε στον κύριο Συντόση. Κύριε Συντόση, καταρχήν θέλουμε να μας πείτε τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε και που λέει εν κατακλείδη ότι δεν είμαστε πια παχύσαρκοι, γιατί οι έφηβοι και τα παιδιά δεν είναι παχύσαρκα στην Ελλάδα, τόσο όσο θέλουν να τα παρουσιάζουν. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι η έρευνα αυτή είναι μέρος μιας πολύ μεγάλης έρευνας που έχει γίνει με την ευθύνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην Ελλάδα έγινε με την ευθύνη του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, με υπεύθυνση την κυρία Κοκκεύη και την κυρία Τερζίδου. Έγινε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, και αυτό είναι σημαντικό. Αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών, περίπου 4.300 παιδιά από όλη την Ελλάδα, 11 έως 15 ετών η ηλικία τους. Τι βρέθηκε έτσι επιγραμματικά? Καταρχήν, ότι τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, δεν είναι τα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη ή στον πλανήτη. Ποιες χώρες προηγούνται, κύριε Όπως έχει υποθεί στο παρελθόν. Αρκετές χώρες προηγούνται, η Ελβετία, η Ιταλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Κύπρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όλες αυτές οι χώρες πολύ υψηλότερα από εμάς. Συμπεράσματα, κύριε Ευθυμίου. Είναι ιδιαίτερα θετικά και ήθελα να συγχαρώ την ομάδα, γιατί δούλεψε σε ένα τεράστιο δείγμα, που αυτό σημαίνει επιστήμη, και δεν δούλεψε κάτω από την ανάγκη που νιώθει πια ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας να κάνει έρευνες για να δημιουργούνται τυπώσεις. Αλλά να κάνει έρευνες για να έχουμε επιστημονικά δεδομένα. Έτσι. Να έχουμε πραγματικά δεδομένα. Πάντα, γιατί το έχω πει, έλεγα ότι οι έρευνες που γίνονται σε 60 παιδιά και παρουσιάζονται με τίτλο «Τα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης» είναι αμφίβολα ως προς τη μεθοδολογία. Μια έρευνα βάθους σε 4, πόσο ήταν, κύριε Συντόση? 4.300 ήταν 4.300 το παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια έρευνα που μπορείς να ξέρεις ότι τα επιστημονικά δεδομένα συνδέονται με μια ακριβή μεθοδολογία. Κύριε Συντόση, αυτό σημαίνει ότι τρέφονται σωστά τα Ελληνόπουλα τελικά? Όχι, από την άλλη μεριά, αυτό είναι το δείγμα των παχύσαρκων παιδιών. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι το ποσοστό των παιδιών που είναι υπέρβαρα, που έχουν δηλαδή κάποια παραπάνω κιλά, αυξάνεται σιγά-σιγά. Και αυτό είναι ανησυχητικό, είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Πού το αποδίδεται, κύριε Συντόση? Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε το θέμα λίγο πιο συνολικά. Όπως σε όλο τον κόσμο, είναι τώρα γνωστό και στην Ελλάδα το βλέπουμε ότι είναι ένα συνδυασμός του μοντέρνου τρόπου ζωής με τα αρχαία γονίδια μας. Τι σημαίνει αυτό? Με πολύ λίγα λόγια, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, έζησε όλες αυτές τις χιλιάδες χρόνια μέχρι τώρα, και ξαφνικά τα τελευταία 100 χρόνια. Ενώ ήταν συνηθισμένο στην κίνηση, στη φυσική δοκιμασία. Ήταν συνηθισμένο στο. Κατά κάποιο τρόπο στην άσκηση μέσα στη δουλειά. Στο να μην υπάρχει αρκετό φαγητό. Στη μεσογειακή διατροφή. Όχι απαραίτητα στη μεσογειακή διατροφή, αλλά στο γεγονός ότι δεν υπήρχε πάντοτε ικανό φαγητό όπως τώρα. Στην αρχαία γονιπίνα, αναφέρεται. Ακριβώς. Και πάντα θα έπρεπε να κυνηγάει για να βρει το φαγητό του, να ξοδεύει δηλαδή θερμίδες για να πάρει τις λίγες θερμίδες. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε το ψυγείο που οι θερμίδες είναι πάντα διαθέσιμες και από την άλλη μεριά δεν έχουμε ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα. Και εδώ μπαίνει το θέμα των ευθυνών. Νιώθετε ότι τώρα πια μπαίνουμε στην τροχιά της απειλής, καθώς η Ελλάδα όλο και περισσότερο γίνεται μια χώρα σύγχρονη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε θετικό είτε αρνητικό, αυτό μας λέτε? Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε, ότι τώρα μπαίνουμε, και αυτό είναι καλό από μια άποψη. Γιατί μπορούμε να προλάβουμε. Τα περισσότερα πράγματα είναι κακό να είμαστε πίσω ως χώρα. Σε αυτό είναι καλό που είμαστε πίσω, γιατί μπορούμε να δούμε τι έχει συμβεί στις άλλες χώρες που βρίσκονται μπροστά από εμάς 15-20 χρόνια σε αυτούς τους τομείς και να το προλάβουμε. Γιατί αν δεν το προλάβουμε αυτό το πράγμα,
Δεν σε 20 χρόνια μπορεί να είμαστε κι εμείς Αμερική. Δεν θεραπεύεται. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, ωραία, να φύγουμε από το παρελθόν, να πάμε στο τι γίνεται τώρα και στο μέλλον. Τα παιδιά τώρα με τι τρέφονται και από τι απειλούνται? Τα παιδιά και πάλι έχουμε βρει κάποια ανησυχητικά δεδομένα όσον αφορά τη διατροφή τους. Εμείς διαβάσαμε στην έρευνά σας ότι πίνουν καφέ. Μικρά παιδιά πίνουν καφέ. Ότι δεν πίνουν γάλα. Ναι, είναι γεγονός. Δηλαδή, κάποιες από αυτές τις διατροφικές συνήθειες, οι οποίες το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι καλές, είναι γεγονός. Δηλαδή, ότι δεν πίνουν όσο γάλα θα έπρεπε, για παράδειγμα. Πίνουν περισσότερα αναψυκτικά, ξηρούς, τσιπς, γαριδάκια και τα λεγόμενα κενά τρόφιμα από άποψη θρεπτικών συστατικών. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είδαμε είναι το θέμα της σύνδεσης μεταξύ του χρόνου τηλεθέασης και της κατανάλωσης τέτοιου είδους φαγητών, των πρόχειρων φαγητών, των λεγόμενων ανθυγιεινών μέσα σε εισαγωγικά. Αυτά όμως διατίθεται και στα γυλικεία των σχολείων, κύριε Όχι. Υπουργέ. Όχι, δεν έχει γαριδάκια δηλαδή. Όχι, δεν διατίθεται. Κοιτάξτε, στα γυλικεία των σχολείων δρούμε με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχει και δηλαδή καλά ειδική εγκύκλειος, κύριε Υπουργέ. Καλά κάνουμε, όχι απλώς ειδική εγκύκλειος. Υπάρχει μια πλήρης πρόβλεψη που μας τη δίνει το Υπουργείο Υγείας, γιατί ορθά είναι δικιά του αρμοδιότητα, δεν είναι δικιά μας. Το Υπουργείο Υγείας ενσωματώνει τα πορίσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κατευθύνει τα κηλικία, είναι προστατευμένα από αυτή τη σκοπιά, αλλά επειδή δεν πρέπει να αγνοούμε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Τσαγκά, δεν πρέπει να αγνοούμε την πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κηλικία προστατευμένα, τουλάχιστον όσον αφορά το νομικό καθεστώς και το τι πρέπει να περιέχουν, αλλά συνήθως σε κάθε σχολείο απέναντι είναι το περίπτερο, από όπου γίνεται η προμήθεια όλων αυτών που δεν έχουμε στα κηλικία. Άρα εμείς λέμε ότι επειδή δεν μπορεί να εμποδίσει ποτέ με διοικητικά μέτρα αυτό, να κλείσει τα περίπτερα απέναντι από τα σχολεία ή τα μαγαζιά, τα ψιλικατζίδικα που τα πουλάνε, έχουμε προγράμματα αγωγής υγείας, γιατί η κατοχήρωση είναι ένα ενήμερο παιδί, μια ενήμερη οικογένεια. Έχουμε τις σχολές γονέων που κάνουμε από τη Γενική Γραμματεία Επιμόρφωση Ενηλίκων και τα προγράμματα αγωγής υγείας μέσα στο σχολείο, ώστε το παιδί να είναι κυρίαρχος, ας το πω έτσι, των καταναλωτικών του συνηθιών. Πιστεύω ότι αυτά τα προγράμματα δρούν θετικά στα παιδιά και να σας πω κάτι, τι βλέπω. Υπάρχει ένα ρεύμα στα νέα παιδιά γύρω από αυτό που θα λέγαμε η υγιεινή διατροφή, που γιγαντώνεται και φτιάνει ένα είδος σύγκρουση μέσα στα παιδιά. Είναι, ας πούμε, η αντίδραση στο φασφουντάδικο, η αντίδραση στην εύκολη τροφή. Είναι μια διαμάχη, θα έλεγε κανείς, που αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη ορθά, γιατί η έρευνα του κυρίου Συντώση βοηθάει να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά, αλλά επιστήμονες όπως ο Δημήτρης Τριχόπουλος, η Αντωνία Τριχοπούλου μας είχαν έγκαιρα προσανατολίσει στην ανάγκη της σωστής διαπαιδαγώγησης των παιδιών στα θέματα της διατροφής. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Συντώση, ολοκληρώστε, γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα για τον Υπουργό που πρέπει να απαντηθούν. Έχουμε δεσμευτεί από την αρχή της εκπομπής. Εγώ ήθελα όμως μια πλευρά που δεν το κρύβω, κυρία Τσαγκά, μας έλεγε πριν ο κύριος Συντώσης. Κύριε Συντώση, θα ήθελα αυτό, γιατί το ζούμε και είναι και δύσκολο να το χειριστούμε, το πρόβλημα των κοριτσιών, με αυτή την επίδραση που δέχονται από τα μοντέλα και αυτά τα πρότυπα. Δίνουμε αυτό το χρόνο, κυρία Τσαγκά, στον κύριο Συντώση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πάρα πολύ επιγραμματικά να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με την εικόνα που έχουν τα παιδιά για το σώμα τους. Δηλαδή, ένα 20% των κοριτσιών επί του συνόλου του δείγματος πιστεύουν ότι δεν τους αρέσει η εικόνα του σώματός τους και θα θέλουν να χάσουν βάρος. Να σας πω κάτι, μου επιτρέπετε, ότι συμβαίνει με όλες τις γυναίκες, όχι μόνο με τα κορίτσια, και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Το χειρότερο όμως ποιο είναι εδώ πέρα, ότι το 30%, ένα στα τρία κορίτσια τα οποία έχουν φυσιολογικότατο βάρος, πιστεύουν ότι θα πρέπει να χάσουν βάρος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω λίγο, αν μου επιτρέπετε. Ανησυχητικό γιατί, κύριε Συντώση, γιατί κάνουν δίαιτες που είναι ανώφελες και άσκοπες? Ακριβώς. Ανησυχητικό γιατί κάνουν κάτι το οποίο πρώτα-πρώτα δεν είναι καλό για την υγεία τους, από κάθε άποψη. Όχι μόνο για την σωματική υγεία, ψυχική και γενικά. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως και συμφωνώ απόλυτα ότι η αγωγή στα σχολεία είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει σύντομα. Το Υπουργείο έχει ήδη βάλει μπροστά ένα πολύ φιλόδοξο, πολύ καλό πρόγραμμα. Πιστεύω ότι οι ώρες γυμναστικής που υπάρχουν αρκούν, κύριε Συντώση? Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω πρέπει να το θίξουμε. Με ποια έννοια? Ότι η φυσική δραστηριότητα είναι εξίσου, αν όχι πιο σημαντική από τη διατροφή, όσον αφορά και τη διατήρηση του βάρους και την καλή υγεία. Και εδώ πέρα μπαίνει η ευθύνη της οικογένειας. Για μένα η ευθύνη δεν θα πρέπει να μετατοπίζεται πάντα στο κράτος, το εύκολο. Φταίει το κράτος για όλα. Φταίει το κράτος που δεν έχουμε παιδικές χαρές, που δεν έχουμε πάρκα, που δεν έχουμε γυμναστική στο σχολείο. Θα πρέπει να αυξηθούν οι ώρες γυμναστικής στο σχολείο. Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με το θέμα. Δεν φτάνουν οι ώρες γυμναστικής στο σχολείο. 2 ώρες
στο δημοτικό δες. Δεν είναι θα πάρα πολύ. Θα τα πείτε γρήγορα, γιατί πρέπει να απαντήσω και στον κόσμο, κύριε Υπουργέ. Η οικογένεια θα πρέπει να εμπλακεί μέσα στη διαδικασία. Η οικογένεια θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε στο σπίτι τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα να φτιάχνετε και να τρώγεται από όλη μαζί την οικογένεια, όχι μόνο για θέμα διατροφής. Αυτό που λέτε είναι πολύ δύσκολο, ιδίως για τις εργαζόμενες μητέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το ζήτημα είναι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τις προτεραιότητές μας. Γιατί οι μητέρες εργάζονται και οι γονείς εργάζονται, τρέχουμε συνέχεια έξω για την καριέρα λοιπόν, κλπ. Κύριε Σιντώση, να μείνουμε σε αυτά. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο και ήταν πρέπει όμως, να απαντήσουμε. Ήταν πολύτιμη παρατήρηση του κ. Σιντώση. Να πω αστραπία ότι κάνουμε δουλειά στη φυσική αγωγή, άλλωστε. Τώρα βάλαμε τη φυσική αγωγή στο δημοτικό, με καθηγητές φυσικής αγωγής. Κάνουμε το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας που είναι διευρυμένο και εκτός ορών σχολείου. Αλλά θα έλεγα ότι ο κύριος Σιντώσης μας έδωσε μια πολύτιμη αντιστοιχία, κυρία Τσαγκά. Η αγωγή του παιδιού μας είναι συνδυασμός του σχολείου, της οικογένειας και των μέσων ενημέρωσης. Μην κοιτάτε εμένα. Όχι, το λέω γιατί το πόρισμα του κύριου Τσαγκά είναι ότι συνδέονται ακόμα και αυτές τις συμπεριφορές. Με τη συμπεριφορά έναντι της τηλεόρασης. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σιντώση που ήταν κοντά μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Η έρευνα είναι εξαιρετική, σημαντική και όπως είπαμε και στο διάλειμμα, θέλουμε και τα άλλα σκέλη της αναλυτικά. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται. Ευχαριστώ, κύριε Σιντώση, και εγώ. Είναι πολύτιμο βοήθημα. Ξέρετε ότι ήδη στο Υπουργείο μελετάμε και προσανατολίζουμε ακόμα καλύτερα τις αγωγές υγείας, την αγωγή υγείας μέσα και από τα πολιτικά λοιπόν, σας. Τι γίνεται με τα ολοήμερα, είπαμε στην αρχή τι γίνεται και ερωτήματα για λύσεις προσωπικού. Επεκτείνονται τα ολοήμερα, ναι. Θα έχουμε το Σεπτέμβρη 5.200 νηπιαγωγεία και δημοτικά ολοήμερα και είναι σχολεία τα οποία διαρκώς τα εμπλουτίζουμε και τα ομορφαίνουμε. Ωραία. Ερωτήματα για λύσεις προσωπικού ειδικοτήτων. Υπήρξαν ελλείψεις προσωπικού ειδικοτήτων, αλλά έχουν καλυφθεί όλες. Και αν υπάρχει κάπου θέμα, είναι γιατί κάποια κοπέλα, π.χ. καθηγήτρια μουσικής, έμεινε έγκυος, πήρε άδεια και καλά έκανε και αναπληρώνεται, είναι καλυμμένο. Μάλιστα. Με το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας που είναι για 3 χρόνια, τι θα γίνει μετά με όσους διδάσκουν τώρα, τι θα γίνουν αυτοί οι καθηγητές. Εμείς έχουμε πει ότι κάνουμε ένα πρόγραμμα που είναι τόσο σημαντικό που θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αναγκαιότητά του για την εκπαίδευση θα είναι και μετά τους Ολυμπιακούς. Θέλετε να πιστεύετε. Να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω πότε θα υπογραφούν οι διορισμοί των μουσικών. Υπογράφονται μέσα στο Φλεβάρι και οι τελευταίοι διορισμοί, γιατί έχουν προηγηθεί άλλοι. Ωραία. Προσλήψη ειδικού προσωπικού για τα ειδικά σχολεία. Πότε θα γίνουν. Είναι σε εξέλιξη η πρόσληψη 610 καθηγητών, ειδικά εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικά για τις σχολές και τα σχολεία μας ειδικής αγωγής. Μάλιστα. Γιατί αλλάζουν κάθε 2-3 χρόνια τα σχολικά βιβλία. Δεν αλλάζουν κάθε 2-3 χρόνια, αλλά τα σχολικά βιβλία πρέπει να αλλάζουν καθώς εξελίσσεται η επιστήμη, η τεχνολογία και πρέπει να ενσωματώνουν διαρκώς τις νέες γνώσεις. Για τις μεταγραφές, εισαγωγή κοντά στον τόπο κατοικίας, θα γίνεται αυτό. Οι μεταγραφές είναι ένα πράγμα. Είναι πάρα μεγάλη επιβάρυνση πολύ για την οικογένεια. Σπουδές μακριά από τον τόπο κατοικίας, αυτό είναι γνωστό, ότι μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Οι μεταγραφές, όπως είναι γνωστό, μπορούν να γίνουν στο 8% του συνόλου των φοιτητών. Γίνονται με την ευθύνη των πανεπιστημίων και είναι αλήθεια ότι ξέρουμε πως είναι ένα θέμα που καίει πολλές οικογένειες και είμαστε σε ένα διάλογο με τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, ώστε τουλάχιστον ορατές περιπτώσεις όπου οι οικογένειες έχουν ταυτόχρονα 2 παιδιά να σπουδάζουν σε 2 διαφορετικές πόλεις να μπορούν να υπηρετούνται καλύτερα. Δηλαδή θα φτιάξουμε. Είμαστε σε ένα διάλογο, προσέξτε, δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τα ποσοστά, γιατί τότε μια σειρά περιφερειακά πανεπιστήμια θα καταρρεύσουν. Και το νόημα είναι να έχουμε μια ισορροπία σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε γιγαντικά. Είναι πολύ δύσκολο όμως, κύριε Υπουργέ, για μια οικογένεια να. Αν επιτρέπετε, δεν μπορεί να κάνουμε το λάθος που γινόταν παλιά, που δεν το κάνει καμία χώρα στην Ευρώπη ή στην Αμερική ή στην Αυστραλία, να είχαμε 2 γιγαντικά πανεπιστήμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τώρα τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια είναι δύναμη της χώρας. Είναι δύναμη ανάπτυξης όρωπης. Είναι εξαιρετικές μονάδες, είτε στο Αιγαίο, είτε στα Γιάννενα, παντού. Τα περιφευστεί λοιπόν, στη Θράκη. Αναπληρωτές καθηγητές που δεν διορίζονται, τι θα γίνει. Δεν υπάρχει θέμα μη διορισμού αναπληρωτών καθηγητών, το ξέρουν όλοι. Διορίζονται με βάση τον πίνακα, τον ενιαίο, όπως έχει προσδιοριστεί, σε ποσοστό 25%. Μάλιστα. Με τους σχολικούς φύλακες έχουν κινητοποιήσει αύριο, τι γίνεται με το εργασιακό τους καθεστώς. Οι σχολικοί φύλακες, όπως διαβεβαίωσε ο κύριος Σκανδαλίδης, παραμένουν στις θέσεις τους και εμείς έχουμε τονίσει ότι ο θεσμός αυτός έχει αποδειχθεί άκρος επιτυχής για το σχολείο. Μάλιστα. Και η νέα σχολική χρονιά φέτος θα αρχίσει πιο νωρίς λόγω της Ολυμπιάδας, κύριε Υπουργέ. Όχι, θέλω να το τονίσω για άλλη μια φορά. Παρακαλώ να με δείξει κάμερα με τον πιο έντονο τρόπο. Είναι πάρα πολύ εκ του πονηρού πια. Όχι, κυρία Τσαγκά, είναι εκ του πονηρού.
κάποιοι θέλουν να δημιουργούν μια αίσθηση στα παιδιά ότι η μικρή είναι η σχολική χρονιά, άρα μεγαλώνει δυσκολίες, άρα να προσφύγουν σε βοήθεια απ' έξω. Θα τονίσω λοιπόν κατηγορηματικά. Και η φετινή σχολική χρονιά κυλάει μέσα στις προθεσμίες και η επόμενη θα κυλήσει κανονικότατα, ούτε θα συντμηθεί, ούτε θα αναβληθεί, διότι καθόλου και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται τη σχολική χρονιά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν δεν σας αρέσει, αν βαρεθείτε το Υπουργείο Παιδείας, άνετα γίνεστε υπουργός τύπου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το πλήρες πρωινό έφτασε στο τέλος του. Σήμερα κοντά μας ήταν ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου. Να πούμε ότι όλο το πακέτο με τα αιτήματά σας το έχει πάρει ήδη ο Υπουργός και θα ασχοληθεί προσωπικά με τα θέματα που σας αφορούν και σας προβληματίζουν. Να πούμε επίσης ότι στο ΤΕΙ Αργοστολίου οι έκτακτοι θα πληρωθούν. Έχει αρχίσει η διαδικασία. Να μας απαντήσετε μόνο πάρα πολύ γρήγορα τι θα γίνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις, αν θα γίνουν αλλαγές όπως φημολογείται. Καμία αλλαγή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, ραντεβού αύριο στις 8 το πρωί. Γεια σας.